Ωραία. Μαρία, κάνε μια εισαγωγή εσύ και θα πάρω το λόγο εγώ μετά να παρουσιάσω. Να πω ό,τι είπε και στην προηγούμενη περίπτωση που είχαμε τέτοια διοργάνωση, ότι δηλαδή είχαμε εμείς μία σειρά διαλέξεων από πλευράς του μεταπτυχιακού, οι οποίες είχαν ημερομηνίες καθορισμένες από τον Νοέμβριο ή Οκτώβριο. Οπότε, όταν ήρθε η τιμητική για μας βεβαίως πρόταση της συνδιοργάνωσης με την ΕΛΕΤ, αναγκαστικά οι ημερομηνίες είναι λίγο ανάμεσα. Δηλαδή, κρατήσαμε βέβαια την Τετάρτη, το γεγονός ότι τις διαλέξεις τις κάνουμε Τετάρτη, αλλά οι ημερομηνίες είναι ίσως λίγο σκόρπιες και ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, γιατί η διοργάνωση αυτή μαζί με την ΕΛΕΤ έχει παρεμβληθεί ανάμεσα σε άλλες διαλέξεις που είχαν κανονιστεί πιο πριν. Θέλω να τονίσω ότι είναι μεγάλη χαρά μας που έχουμε κοντά μας σήμερα την κυρία Δαγκαφούλη και την κυρία Μικρού και να λάβω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω για τη σταθερή στήριξη που έχει πάντα το μεταπτυχιακό μας σε οτιδήποτε έχουμε χρειαστεί. Και προπάντων στο μεγάλο συνέδριο που κάναμε το 2019 για τα 20χρονα του μεταπτυχιακού μας. Πάντοτε η κυρία Δαγκαφούλη είναι κοντά μας καταλαβαίνει και μας υποστηρίζει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε Κώστα. καλά. Ευχαριστώ πολύ Μαρία και εγώ με τη χαρά μου χαίρομαι που μαζευτήκαμε σήμερα και πάλι έστω και με αυτόν τον τρόπο για να ακούσουμε τον Νίκο Δαλκαφούκη, γιατί από ό,τι βλέπω είναι σύσσωμος εδώ. Ξέρουμε τις δραστηριότητες του εμείς οι παλιότεροι, αλλά καλό είναι να το μάθουν και οι νεότεροι και μάλιστα πριν από 2 χρόνια είχαμε κάνει μια κουβέντα για να πάνε με μεταπτυχιακοί φοιτητές μας εκεί και να παίξουν με τα υλικά αυτά, ας πούμε, που θα δούμε στη σημερινή παρουσίαση. Νομίζω ότι η πρόταση εξακολουθεί να ισχύει από τον Ανοιχτή, Νίκο. ανοιχτή. Ωραία. Ανοιχτή πρόσκληση έχετε ακριβώς. Ωραία. Τώρα θα σας παρουσιάσω. Η εταιρεία Δαλκαφούκη 20 με έδρα τη Θεσσαλονίκη εξειδικεύεται στο ευαίσθητο αντικείμενο της αποκατάστασης ιστορικών μνημείων, διατηρητέων κτηρίων, παραδοσιακών οικισμών, φάρων, κάστρων και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό, έχοντας προμηθεύσει με ειδικά κονιάματα, χωρίς την παρουσία του τσιμέντου, με πρώτες ύλες και άλλα υλικά, τα περισσότερα έργα αποκατάστασης της χώρας μας και η εμπειρία του φτάνει κοντά περίπου τα 20 χρόνια. Οι εφαρμογές αυτών των χρόνων μαρτυρούν τα πραγματικά πάρα πολύ υποδειγματικά υλικά που έχουν επιλεχθεί από την εταιρεία και αποδεικνύεται από την πολύχρονη εφαρμογή τους αυτό. Κάποια από τα σπουδαιότερα έργα τους είναι η Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη, ο Πανάγιος Τάφος στα Ιεροσόλυμα, το Ευπαλίνιο Όριγμα στη Σάμο, ο οίκος Παύλου Μελά στην Κηφισιά, το κάστρο της Αμοθράκης, πολλοί φάροι του πολεμικού ναυτικού και άλλα πολλά τα οποία ίσως θα μας πούνε πιο καλά οι ομιλήτριες. Η ιστορία της εταιρείας είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς αυτός που την ξεκίνησε είναι ο πατέρας της κυρίας Δαλκαφούκη, ο Ιωάννης Δαλκαφούκης. Αυτός πρώτος ασχολήθηκε με το εμπόριο οικοδομικών υλικών και θηραϊκής γης και δημιούργησε τις βάσεις από το 1960, ώστε το 2004 οι δραστηριότητες της εταιρείας να αναπτυχθούν στα ειδικά κονιάματα αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων και μνημείων. Η εταιρεία λειτουργεί με τη Μαρία Δαλκαφούκη, το σύζυγό της, Άρη Μικρού, στη διοίκηση και με τα παιδιά της. Είναι λοιπόν μια οικογενειακή επιχείρηση και όλα τα παιδιά της στελεχώνουν και την αναπτύσσουν σε κέριους και νέους καινοτόμους τομείς. Και βέβαια σήμερα θα ακούσουμε τη Μαρία τη Δαλκαφούκη στην αρχή, τη μητέρα, και μετά την κόρη, την Ιωάννα Μικρού, που θα μας ολοκληρώσουν την παρουσίαση. Μαρία, εγώ έκλεισα και ο λόγος είναι σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι μετά από τον πρόλογο του Κώστα Τοκμακίδη, τον ιδιαίτερα τιμητικό, έτσι, που δεν έχω λόγια να τον ευχαριστήσω, νομίζω ότι λίγο πολύ τα είπε όλα. Δεν ξέρω πόσο ανάλυση μπορεί να γίνει από εμάς. Θα δώσω το να ευχαριστήσω επίσης το διαπνευματικό μεταπτυχιακό για την τιμή που μας κάνει να συμμετέχει σε αυτή σήμερα την εκδήλωση και το παράρτημα φυσικά της ΕΛΕΤ. Να ξεκινήσει λίγο η Ιωάννα, η κόρη μου, με τις αρχές μας και με το ποιοι είμαστε, και να κάνουμε έτσι μια
μια σύμπραξη, να πούμε μερικά πράγματα η καθεμιά μας για μας, έτσι ώστε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να πούμε αυτό που όλοι αγαπάμε, φαντάζομαι, όλοι που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, τη σωστή αποκατάσταση της κληρονομιάς μας. Ευχαριστώ, μητέρα. Ευχαριστώ, κυρία Τοκουμακίδη. Ευχαριστούμε το Μεταπτυχιακό και το Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ μεγάλη τιμή μας που είμαστε σήμερα εδώ. Είμαι η Ιωάννα Μικρού. Είμαι η τρίτη γενιά της επιχείρησης. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάποια πράγματα για το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και τις αρχές μας. Και στη συνέχεια η μητέρα θα σας πει τα πάντα για τα προϊόντα και τα έργα, τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά σημεία της εταιρείας μας. Όπως είπαμε λοιπόν, είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση. Έχουμε απόλυτη εξειδίκευση στην προμήθεια κονιαμάτων χωρίς τσιμέντο για την αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών κτηρίων. Έχουμε μια δραστηριότητα κοντά στα 62 χρόνια, όπως έχει υποθεί, καθώς ο παππούς μου, ο Ιωάννης Δαλκαφούκης, πατέρας της κυρίας Δαλκαφούκη, ξεκίνησε με την εμπορία ελαφρόπετρας και θηραϊκής γης και πρώτων υλών. Και τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει και ακόμη μία εξειδίκευση, γιατί δεν έχει σταματήσει η προηγούμενη δραστηριότητα, από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, τον Άρη Μικρού, πάνω στα κονιάματα αποκατάστασης. Τα κεντρικά μας γραφεία είναι στη Σύνδο, όπως και οι αποθήκες μας και όλες οι αποστολές και τα λοιπά γίνονται από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε περήφανοι που είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Ιωάννα, πιο αργά. Εντάξει. Πιο αργά. Δεν σε παρακολουθώ. Εντάξει, κύριε Καμπούρη μου. Απασχολείται αυτή τη στιγμή η δεύτερη γενιά και η τρίτη, εγώ μαζί με τον αδελφό μου, τον Γιώργο το Μικρού, και πλέον μετράμε εκατοντάδες έργα, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και κάποια στο εξωτερικό. Φυσικά όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τις σημαντικές συνεργασίες μας, τις οποίες τιμούμε και ευχαριστούμε για αυτές, αρχικά με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς έχουν γίνει πάρα πολλά έργα τα τελευταία χρόνια αποκατάστασης μέσα από αυτό, από τεχνικές εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει ιδιωτικά ή δημόσια έργα, τα πανεπιστήμια, όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τη συνεργασία μας στα ερευνητικά προγράμματα που δίνουμε υλικά, κυρία Παπαγιάννη, γεια σας, και της ΜΚΟ, όπως φυσικά είναι η ελληνική εταιρεία, με την οποία έχουμε χρόνια δεσμούς και προσπαθούμε να στηρίζουμε όπως μπορούμε. Και τώρα τελευταία θα στηρίξουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά τα εγχειρίδια παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από τα κεντρικά. Φυσικά η εταιρεία μας έχει ISO και για την ποιότητα, πιστοποίηση ποιότητας, αλλά και για την διασφάλιση των πληροφοριών. Οι αρχές μας τώρα. Οι αρχές μας είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι κάτι το οποίο οι γονείς μου στο ξεκίνημά τους το έβαλαν σαν τις αξίες της επιχείρησης, μας το έχουν δώσει σήμερα και φυσικά θα συνεχίσουμε με αυτές. Αρχικά είναι η συνεχής εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι πρέπει τα άτομα της εταιρείας μας και εμείς να εκπαιδευόμαστε συνεχώς για τα υλικά τα οποία προμηθεύουμε, και αυτό γίνεται μέσα από τα συνέδρια που υπάρχουν στη χώρα μας, αλλά και από τους οίκους του εξωτερικού με τους οποίους συνεργαζόμαστε, και κάθε χρόνο κάνουμε ταξίδια ούτως ώστε να μαθαίνουμε τις τελευταίες εξελίξεις και τη σωστή εφαρμογή τους. Δεύτερον και πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι η προσωπική επαφή. Οποιοδήποτε γνωρίζει τη μητέρα μου σε αυτό το Zoom και έχει κάτι μαζί της, είτε σε ταξίδι επαγγελματικό, όσο πολύ σημαντικό βρίσκει την επαφή, να ξέρει τι συμβαίνει στο έργο, να γνωρίζουμε τους ανθρώπους του έργου, το χωριό που είναι το έργο, όλη δηλαδή την κοινότητα, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε όσο πιο βοηθητικοί γίνεται. Φυσικά, οποιοδήποτε ασχολείται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση, είναι αδιαφυσβήτητο ότι πρέπει να έχει σεβασμό στην κληρονομιά και στην παράδοση, και γι' αυτό είναι μία από τις βασικές μας αξίες. Η άριστη ποιότητα υλικών, μία ακόμη αδιαφυσβήτητη και αδιαπραγμάτευτη αρχή για μας. Πρέπει αυτά που προσφέρουμε να είναι οικολογικά, και γι' αυτό υπάρχει οικολογική συνείδηση και να είναι συμβατά. Διαρκής εξέλιξη και εξυγχρονισμός, σαν άνθρωποι αλλά και σαν εταιρεία. Όπως επίσης και τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι το λιγότερο σημαντικό, είναι η προσφορά. Αναγνωρίζουμε όλη αυτή τη στήριξη που έχουμε τόσα χρόνια και τους συνεργάτες μας, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να το γυρίσουμε πίσω κάνοντας όλες αυτές τις δράσεις τις χορηγικές και να είμαστε πάντα εκεί για όλους τους ανθρώπους που, και για όλες τις ΜΚΟ και για όλες τις διαλέξεις και για όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά που όλοι εσείς δημιουργείτε, να είμαστε εκεί και να σας στηρίζουμε για αυτά. Τώρα θα συνεχίσει η μητέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μητέρα, είσαι μιούτ. Κυρία Καρφούγη, το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ. Ναι, το... Ναι, ναι. Συστήθηκε και...
προηγουμένως, περισσότεροι με γνωρίζετε, κάποιοι με έχετε γνωρίσει με την επαγγελματική μου ταυτότητα. Έχουμε συνεργαστεί σε έργα. Κάποιοι μέσα από την ιδιότητα του διοικητικού του παρακτήματος της Ελέτης Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι στο κομμάτι της προώθησης και της υποστήριξης των υλικών που έχει η εταιρεία μας. Προμηθεύουμε πρώτες ύλες και κατάλληλα ομοιάματα για αποκατάσταση και συντήρηση των υλικών κτηρίων και μνημείων. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για κατάλληλα υλικά αν τα εξειδικευμένα υλικά, γιατί μιλάμε για εξειδικευμένα υλικά και γιατί είναι εξειδικευμένα, γιατί πρέπει να έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ώστε να μπορούν να είναι κατάλληλα για την αποκατάσταση. Η συμβατότητα είναι ένα από αυτά. Πρέπει να είναι υλικά τα οποία είναι συμβατά με τα προγενέστερα κονιάματα ως προς τους φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά. Να έχουν μεγάλη ικανότητα διαπνοής. Στις περισσότερες περιπτώσεις να μην υπάρχει τσιμέντο, έτσι ώστε να αποκλείουμε τον εγκλωβισμό υγρασίας και αλάτων στην τυχοποία, το οποίο θα την καταστρέψουν στο μέλλον. Τα υλικά που έχει επιλέξει η εταιρεία μας είναι πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μελετών. Αυτός είναι ο οδηγός μας. Οι ανάγκες, ακολουθούμε τα ερευνητικά των πανεπιστημίων και τις ανάγκες της αποκτασής. Άρα λοιπόν συνεχώς ακολουθούμε τις εξελίξεις και το τι ακριβώς συμβαίνει στην αποκατάσταση για να έχουμε κατάλληλα υλικά. Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούμε κονιάματα σύμφωνα με τις συνταγές των πανεπιστημίων των προστοποιημένων εργαστηρίων και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου για ιδιαίτερα έργα, όπως κάποια που θα δούμε και στις επόμενες διαφάνειες. Η εξειδίκευση που έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια, που εμένουμε σε αυτήν, δεν αναπτυχθήκαμε ποτέ σε άλλου είδους οικοδομικά υλικά, παρόλο που υπήρξαν ευκαιρίες στα χρόνια που πέρασαν. Ήταν η μεγάλη αγάπη που έχω για το συγκεκριμένο αντικείμενο και όλη αυτή η ζωντάνια και που υπάρχει σε αυτό το τομέα που μου έδωσε μεγάλη χαρά να συμμετέχω στην ομάδα τη δική σας, στην ομάδα των επιστημόνων, στην ομάδα των μηχανικών, στην ομάδα των ανθρώπων που υλοποιούν τα έργα και να είμαι στα έργα κοντά τους και να ζω όλη την αγωνία τους και όλη την ανάγκη τους για τη σωστή αποκατάσταση. Αυτό μας έχει δώσει μια μεγάλη εμπειρία την οποία προσπαθούμε να αναπτύσσουμε και να μετακυλίουμε στους νεότερους όσο μπορούμε οι οποίοι ξεκινούν τώρα την καριέρα τους στην αποκατάσταση. Οι εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν τα υλικά είναι όλες οι εφαρμογές που καλούμαστε να κάνουμε σε κάποια αποκατάσταση, όπως είναι τα αρμολογήματα, δηλαδή η συμπλήρωση των λιθοδομών, των καιρών των λιθοδομών με κονίαμα, τα ενέματα που είναι η έχυση ρευστού κονιάματος εσωτερικά της τυχοποίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να στερεωθεί. Επιχρήσματα, εσωτερικά και εξωτερικά. Έγχρωμα τελικά φινιρίσματα. Συστήματα κονιαμάτων, επιχρησμάτων κατά της ανερχόμενης υγρασίας, ειδικά σε περιβάλλοντα κοντά σε θάλασσα ή σε υπόγεια. Κονιάματα τα οποία πάντα με βάση την αρχή της διαπνοής και της συμβατότητας, που όμως καθώς προχωράει η τεχνολογία και αυτά προχωρούν μαζί της και έτσι έχουμε πια κονιάματα που έχουν στο σώμα τους, στη μάζα τους, ψήγματα φελού, ώστε να έχουμε και το εξτρά χαρακτηριστικό της θερμομόνωσης. Δάπεδα, ουσιαστικά φυσικά χωμάτινα δάπεδα για αρχαιολογικές διαδρομές και αρχαιολογικούς χώρους, το οποίο να είναι πλήρως αναστρέψιμο στην περίπτωση που χρειάζεται να γίνει ένα σκαφί στο χώρο. Και φυσικά άλλου είδους δάπεδα με βότσαλα, με ειδικά κονιάματα με ασβέστη, για αρχαιολογικούς χώρους και μη. Και όλα αυτά τα υλικά έχουν να συμπληρωθούν με τους χρωματισμούς που πάλι όμως έχουν τη βάση τους στα φυσικά υλικά, κυρίως στον ασβέστη, ώστε να έχουμε ένα σύστημα διαπνοής στην τυχοποία και να μην υπάρχει κάτι που να ακυρώσει τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος ή το ένα να ακυρώσει το άλλο. Τα προϊόντα τα οποία καλύπτουν όλες αυτές τις εφαρμογές τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, θα λέγαμε. Στις πρώτες ύλες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να δημιουργηθεί ανακονίαμα, παρέχουμε λοιπόν πρώτες ύλες όπως είναι η ποζολάνη, θηραϊκή γη,
όλους τους τύπους του ασβέστη, όπως είναι η υδραυλική άσβεστος, η υδράσβεστος, ο ασβέστης απολυτόου και αραμάλευρο, κατάλληλα διαβαθμισμένα και πλήρως απαλλαγμένα από πρόσμητα αδρανή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ανακονία με επιτόπου στο έργο, συνήθως από τις κατατόπους εφορίες αρχαιοτήτων του Υπουργείου, από συνεργεία των εφοριών, των κατατόπους εφοριών, ή από εξειδικευμένα συνεργεία των τεχνικών εταιριών που αναλαμβάνουν τα έργα αποκατάστασης της χώρας μας. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές τις πρώτες ύλες τις χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε κάποιο κονίωμα κατόπιν συγκεκριμένης συνταγής για έργα, όπως είπαμε και πριν. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία που έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, που ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην αγορά και ήμασταν η πρώτη εταιρεία, από τις πρώτες αν όχι πρώτη, η οποία έκανε γνωστά στην Ελλάδα τα κονιάματα χωρίς τσιμέντο, καλύπτουν όλες τις εφαρμογές, όπως είναι τα ενέματα, όπως είναι τα αρμολογήματα, οι συμπληρώσεις, οι ενισχύσεις, τα επιχρήσματα. Τα έτοιμα κονιάματα είναι υλικά πιστοποιημένα, είναι υλικά που έχουν σιέψιλον, έχουν μια σταθερή ποιότητα, εγγυούνται το αποτέλεσμα, έχουν συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης, οι οποίες προσπαθούμε και είμαστε στα έργα έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθηθούν για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και είναι υλικά τα οποία έχουμε επιλέξει πάρα πολύ προσεκτικά, μέσα από πάρα πολλούς οίκους οι οποίοι παράγουν έτοιμα κονιάματα χωρίς τσιμέντο. Τα περισσότερα από αυτά είναι δημιουργία ερευνών ξένων πανεπιστημίων σε συνεργασία με τα δικά μας. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ βάσταση. Οι Έλληνες επιστήμονες νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπερέχουν σε πάρα πολλά σημεία, έχουν πάρα πολύ γνώση, έχουν μεγάλη εμπειρία και έχουν και πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για το αντικείμενο. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι μεγάλη χαρά σε αυτή τη δουλειά είναι ότι συναναστρέφουμε με ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κλάδος που οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, αν δεν είναι εγωιτευμένοι με αυτό, να μπορούν να ασχοληθούν με πίστη και αφοσίωση όπως συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο το ζω πολλά χρόνια τώρα και νομίζω ότι έχω την υποχρέωση να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πολλοί από εσάς ανήκετε σε αυτήν την επιστημονική ομάδα. Και είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει και αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη για τη χώρα μου και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την αποκατάσταση εδώ. Σχετικά με τα υλικά, ένα άλλο κομμάτι που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια είναι τα φινιρίσματα στις όψεις των διατηρηταίων. Τα διατηρηταία είναι μια κατηγορία έργων που πολλά χρόνια είχαν μείνει εγκαταλελειμμένα, τα νεότερα κτίσματα, και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια στο πρόσωπο των πόλεων και τα εξωτερικά τους φινιρίσματα πρέπει επίσης να τα αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, γιατί και για να είναι συμβατά με τα προϋπάρχοντα, αλλά και για να δώσουν την αξία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των όψεων. Αρχίζουν να αλλάζουν όψη πόλης μας, καθώς τα διατηρητικά νεότερα κτίρια μπαίνουν πια στη ζωή μας και έχουν χρήση. Τα έργα στα οποία έχουμε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια καλύπτουν όλες τις κατηγορίες αποκατάστασης. Έχουμε συνεργαστεί σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, σε αρχαία θέατρα. Έχουμε συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις εφορίες αρχαιοτήτων στην Ελλάδα για την αποκατάσταση εκκλησιών, μοναστηριών, σε πολλά μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Έχουμε συνεργαστεί επίσης με τις κατατόπου εφορίες στην αποκατάσταση σε κάστρα, σε πολλές φυσικές διαδρομές και σε αρχαιολογικούς χώρους και σε περισσότερους από τους πέτρινους φάρους της χώρας μας, η οποία ανήκει στο πολεμικό ναυτικό και που η σύνθεση των κονιαμάτων έχει γίνει με την υποκτήρια της κυρίας Παπαγιάννη. Τα κονιάματα που έχουμε δημιουργήσει για τους φάρους που έχουμε συνεργαστεί έχουν γίνει των μελετών από το Πανεπιστήμιο μας εδώ.
σε όλη τη χώρα βρίσκουμε αξιόλογα ιστορικά αρχοντικά, τα οποία σιγά σιγά αποκαθίστανται και η χρήση τους είναι είτε ως κατοικίες, είτε ως χώροι πολιτισμού, και πάρα πολλά από αυτά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα νησιά, χρησιμοποιούνται ως χώροι φιλοξενίας ή μικρά ξενοδοχεία. Μαλία. Είναι ακόμα ένας τρόπος για τους ξένους να ζήσουν την αρχιτεκτονική μέσα στα συγκεκριμένα κτίρια. Παρόλο που η μόδα έχει ξεπεράσει τα όρια, ίσως και αυτός είναι ένας τρόπος να δείξουμε την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά. Τα έργα για τα οποία είμαστε υπερήφανοι για κάθε έργο και για κάθε συνεργασία, είτε πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι στην Κάρπαθο, είτε για έργα μείζωνες μεγαλύτερης σημασίας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα περισσότερα από τα έργα που έχουν βραβευτεί με το βραβείο του Γιώργου Πανόστρα τα τελευταία χρόνια ήταν στα έργα στα οποία είχαμε συμμετάσχει με την προμήθεια των υλικών. Ο Βυζαντινός Ναός του Αγίου Πέτρου στη στην Καστάνια είναι ένα αρχαίο πυρός, χώρος Καρθέας στην Γαία. Η Αγία Κυριακή στην Άξο και το τελευταίο και πέρυσι και φέτος είχαμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να προμηθεύσουμε και κάποιες από τις πρώτες ύλες στην αποκατάσταση στο γεφύρι της Πλάκας που επίσης τιμήθηκε με βραβείο Γιώργο Πανόστρα. Νομίζω ότι κάπου εδώ και τον κύριο Σμύρη στο πάνελ. Για όλα τα έργα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλα από αυτά, για όλα αυτά. Με το καθένα είμαι συνδεμένη συναισθηματικά, γιατί γνωρίζω τους ανθρώπους κατά κύριο λόγο που δουλεύουν σε αυτό και ζω την αγωνία τους και τον αγώνα τους. Είτε πρόκειται για τον μελετητή, είτε για τον μηχανικό, για τον επιβλέποντα, ακόμα και για το συνεργείο της εφαρμογής, που πολλές φορές αισθάνονται ασφάλεια να είμαι κοντά τους στην αρχή της εφαρμογής και να ξεκινάμε να κάνουμε μαζί το κονίωμα για την σωστή ποσότητα νερού ή για το πάχος, πώς θα το χρησιμοποιήσει. Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερών, που βλέπετε τις φωτογραφίες, είναι σε μια υπέροχη τοποθεσία κοντά στη λίμνη Κερκίνη και είναι ένας ναός ο οποίος δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του μοναστηριού. Χτίστηκε σύμφωνα με την αυθεντική τεχνική, χωρίς τσιμέντο, χρησιμοποίησαν πέτρα από την ανασκαφή και από την περιοχή, ασβέστη που είχαν σβήσει μοναχές πολλά χρόνια πριν σε λάκους και ποζολάνη θηραϊκή γη που είχαν προμηθευτεί από εμάς. Είναι πραγματικά ένα... Μήπως μισή στιγμή, μια στιγμή λίγο Μαρία, να κλείσουν τις κάμερες όσοι δεν μιλάνε για να έχουμε πιο ελαφρύ το δίκτυο. Ναι, ναι. Να κλείσουμε τις κάμερες όσοι δεν μιλάμε για να ελαφρύνει το δίκτυο, ναι, γιατί δεν ακούγεται σε κάποιες στιγμές. Εντάξει, συνέχισε τώρα. Να συνεχίσω. Λοιπόν, την Ιερά Μονή Αγίας της Κατερίνης στο Όρος Σινά τη γνωρίζουμε όλοι. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι άρρηκτα δεμένο ο μύστη μας. Ούτως ή άλλως χέρι σεβασμού και από τους χριστιανούς, τους μουσουλμάνους και τους Εβραίους. Είχαμε προμηθεύσει έτοιμα κονιάματα ενεμάτων για τη στερέωση της τυχοποίησης και πρώτες ύλες για τη δημιουργία των κονιαμάτων ορμολογημάτων για τον τοίχο της Ιεράς Μονής. Το συγκεκριμένο μνημείο δεν σας το δείχνω τόσο γιατί είναι ένα σημαντικό μνημείο, κάτι το οποίο είναι διαφυσβήτητο. Είναι γιατί είμαι ιδιαίτερα συνδεδεμένη μαζί του συναισθηματικά. Είχα επισκεφθεί τη Μονή πολύ πριν να ξεκινήσουμε τη δραστηριότητά μας αυτή. Η εμπειρία που είχα στην επίσκεψή μου και νομίζω ότι καθόρισε και το μέλλον της ζωής μου από εκείνη τη στιγμή και μετά. Όταν ξεκίνησε η συνεργασία και η προμήθεια των υλικών στο συγκεκριμένο μνημείο, ήταν για μένα, ήταν και στην αρχή της δραστηριότητας μας,
Ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό και παραμένει το ίδιο όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Το επόμενο έργο είναι κάποιο που έχουμε παρουσιάσει και έχει παρουσιάσει ο κύριος Ζάμπας εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες παρουσιάσεις. Είναι ένα μοναδικό μνημείο σε όλο τον κόσμο. Είναι το Ευπαλίνιο όριγμα στη Σάμο. Είναι αυτή η σύραγγα του μήκους 1036 μέτρων, κοντά στο χωριό Πυθαγόριο της Σάμου, με μελετητή τον μηχανικό του έργου τον Ευπαλίνιο, του 6ου αιώνα. Το έργο επίσης είναι περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για την σφράγιση των πετρωμάτων της σύραγγας. Ετοιμάσαμε 8 διαφορετικούς τύπους κονιαμάτων. Αυτό φυσικά έγινε σε συνεργασία με τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Και θα πω ότι πραγματικά θαύμασα τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με ένα τόσο δύσκολο έργο και όχι μόνο στη μελέτη του και στην υλοποίησή του, αλλά ακόμα και για το ότι έπρεπε να περάσουν τόσες πολλές ώρες την ημέρα εντός του τούνελ. Εγώ πήγα κάποιες φορές και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες για κάποιον να δουλεύει εκεί. Το ότι έφεραν σε πέρα ένα τέτοιο έργο, το θεωρώ ότι έχουν ξεπεράσει, θεωρώ ότι έχουν ξεπεράσει αυτό τους. Το επόμενο έργο δεν είναι στην Ελλάδα. Σας το δείχνω γιατί είναι ένα έργο τόσο διαφορετικό από όλες τις απόψεις και ήταν και ένα έργο έκπληξης και για μας ακόμα όταν μας κάλεσαν για την προμήθεια των υλικών του. Είναι ένα χωριό 150 εγκαταλειμμένων τότε μικρών σπιτιών των Ψαράδων, σε ένα παραθαλάσσιο, είναι παραθαλάσσιο, στα Εμιράτα. Είναι σε ένα από τα Εμιράτα. Το δομικό υλικό των κτηρίων, ελπίζω να φαίνεται καλά στη διαφάνεια, δεν είναι λίθη, αλλά είναι κομμάτια κοράλια. Και το συνδετικό υλικό του είναι άμμος με σπασμένα κοράλια και κοχύλια. Όσες επισκέψεις και αν έκανα εκεί, πάντα έμενα έκπληκτη, περιμένοντας να δω λίθους. Είναι κάτι που σε ξεπερνάει, όσες φορές και να το δεις. Η δυσκολία του έργου ήταν πολύ μεγάλη, λόγω του ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα άλατα, κάτι το οποίο φυσικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε ότι και το δομικό στοιχείο των κτηρίων ήταν μέσα από τη θάλασσα. Η μελέτη των κονιαμάτων και η πρόταση των κονιαμάτων έγινε από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και ακολουθήσαμε τις οδηγίες τους ως προς τη δημιουργία κονιαμάτων και την προμήθεια κάποιων έτοιμων κονιαμάτων συμπληρωματικά για την αποπεράτωση του έργου. Ένα έργο που κράτησε πάνω από 3 χρόνια και τώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά προς το τέλος του. Πολύ σύντομα θα είναι πλήρως επισκέψιμο, ήδη γίνονται κάποιες εκδηλώσεις εκεί και ελπίζουμε να γίνει και κατοικήσιμο. Αυτό που επίσης έχει σημασία για το συγκεκριμένο έργο είναι ότι είναι σε μία προσπαθούν να τα κρατήσουν ζωντανά και να τα επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι τρομερό να βλέπεις αυτό το ψαροχώρι και στο βάθος από αυτά τα τεράστια μεγαθύρια που υπάρχουν στα Εμιράτα. Και είναι δύο κόσμοι που παντρεύονται έτσι με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Το έργο σαν έργο πάντως είναι συγκλονιστικό από μόνο του και πολύ διαφορετικό. Άφησα για το τέλος γιατί είναι η απαρχίδα των όσων έχουμε κάνει και δεν νομίζω ότι ποτέ θα κάνουμε κάτι πάνω από αυτό γιατί δεν υπάρχει κάτι πάνω από αυτό να κάνει κανείς. Ήταν μια μεγάλη ευλογία να προμηθεύσουμε τα υλικά για την αποκατάσταση του ιεροκουβούκλου του Παναγιού Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Είναι ένα έργο που και μόνο η ενέργεια του τόπου και φυσικά
το ότι ανέλαβα τη μελέτη και την αποκατάσταση η διεπιστημονική ομάδα στην Τσόβιου, είναι κάτι που είναι πολυτεχνού, στην φωτογραφία στο έργο. Προμηθεύσαμε τα κονιάματα για την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου και θα πρέπει εδώ να πω ότι τα συγκεκριμένα κονιάματα δημιουργήθηκαν από ερευνητικά προγράμματα των Ιταλικών Πανεπιστημίων σε συνεργασία με το Μετσόβιο. Δεν υπάρχει κάτι να πεις πέρα από το ότι το έργο το ίδιο σε συνεργάζει, ο χώρος έχει μια άβρα που δεν υπάρχει ξανά αλλού. Και αυτό που λέω πάντα για την εμπειρία μου στο έργο, πέρα από ότι είχα τη μεγάλη ευλογία να μπορώ να είμαι και κατά τη διάρκεια των εργασιών κάποιες φορές, φυσικά συνεχώς, είναι ότι παρακολουθώντας το έργο, μπόρεσα, γιατί το Ιερό Κουβούκλιο λειτουργούσε κανονικά κατά τη διάρκεια των εργασιών, να παρακολουθήσω την ευλάβεια και την πίστη στα μάτια των ανθρώπων μέσα στο ναό. Γιατί πάντα ως προσκυνήτρια δεν έβλεπα τους γύρω μου, αλλά όμως από την άλλη πλευρά και αυτό που δημιουργήθηκε εκεί πραγματικά είναι για όλους μας ένα μεγάλο δώρο, ένα θείο δώρο. Σε σχέση με την επόμενη διαφάνεια, θα μας πει αυτά είχα να σας πω για τα έργα. Η Ιωάννα θα μας πει κάποια πράγματα για τις δράσεις της εταιρείας, οι οποίες είναι παράλληλες και απαραίτητες σε σχέση με όλα αυτά που κάνουμε. Η γνώση προέρχεται από εσάς. Τα συνέδρια και οι μερίδες είναι απολύτως απαραίτητες στον κόσμο που ασχολείται με την αποκατάσταση. Είναι απαραίτητο η πληροφορία, η γνώση και η εμπειρία να μεταφέρονται μεταξύ των ανθρώπων που ασχολούνται και στους νέους ανθρώπους που ξεκινούν τώρα. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να έχει κανείς μέλλον χωρίς παρελθόν. Όλοι όσοι ασχολούνται με την αποκατάσταση έχουν έργο ζωής και έτσι πρέπει να το μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους. Στηρίζουμε και υποστηρίζουμε όσο μπορούμε όλη αυτή τη διάχυση πληροφορίας και γνώσης. Ευχαριστώ, μητέρα. Εδώ πέρα έχω βάλει μία διαφάνεια που έχει κάποια από τα συνέδρια και από κάποιες δράσεις που έχουμε στήξει από το 2015 έως το 2020 ως οίκος Βαλκαφούκη. Είναι κάποιες από αυτές, είναι πολύ περισσότερα από αυτά, γιατί πραγματικά θέλουμε να είμαστε εκεί για όλους εσάς. Και τέλος, εδώ πέρα είναι μια διαφάνεια με κάποια workshops τα οποία έχουμε στηρίξει χορηγικά, αλλά ήμασταν και μέρος αυτών, γιατί για μας είναι πάντα σημαντικό να είμαστε μέρος αυτού που γίνεται. Αρχικά είναι το εργαστήριο στα Μαστοροχώρια στην Κοζάνη, το οποίο έγινε για 5 συνεχόμενες χρονιές από το Δημοκρίτιο, και ήταν ένα εργαστήριο μιας εβδομάδας, το οποίο τα πρωινά γινόντουσαν εφαρμογές και τα απογεύματα ομιλίες από καθηγητές και πανεπιστημιακούς. Επίσης είναι ο ξυλόφουρνος, αυτή ήταν η πρώτη μας συνεργασία με την ΜΚΟ Μπουλούκη, πολύ αξιόλογα όλα τα παιδιά. Έφτιαξαν έναν ξυλόφουρνο από την αρχή με βάση παραδοσιακές τεχνικές στο καταφύγιο των μελουσουργών και κάναμε μια χορηγία σε πρώτες ύλες και εγώ βρέθηκα και κατά τη διάρκεια του χτισήματος αλλά και του πρώτου καψίματος του φούρνου, το οποίο έπρεπε να γίνει μετά από ένα διάστημα. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης δεν θα μπορούσαμε να μην δεν μιλήσουμε και να μην πούμε για το Open Village, του οποίου συντονίστρια είναι η κυρία Θεολογίδου και δημιουργός, στον Άγιο Λαβρέντιο στο Πήλιο, στο οποίο έχει γίνει για 2 συνεχόμενες χρονιές και έχουμε δώσει κάποια υλικά για να γίνουν κάποιες εφαρμογές, κάποιες σωστές εφαρμογές, δηλαδή να δείξουμε τις σωστές εφαρμογές. Αυτά θέλαμε να σας πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε
Μαρία και η Ιωάννα. Και τώρα θα δώσουμε το, πώς το λένε, το μικρόφωνο σε όσους θέλουν να υποβάλουν κάποια ερώτηση ή να κάνουν κάποια παρέμβαση, απλά να είναι σύντομη. Μαρία, θα αναλάβεις εσύ. Ναι, αν δω κανένα χεράκι, βέβαια. Δεν είμαι σίγουρη ότι βλέπω όλες τις οθόνες. Δεν είμαι δούμε, γιατί είναι αρκετός ο κόσμος. Όχι, αν σηκώσουν το ηλεκτρονικό χέρι από τα reactions, τότε θα έρχονται έρθουν πάνω αριστερά, ναι, αυτόματα, ναι. Και θα φανούν. Αν σηκώνουν το χέρι τους έτσι, δεν ξέρω αν θα τους δούμε όλους. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν βλέπω το χεράκι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σου δίνουμε το λόγο κατευθείαν. Χωρίς χεράκι. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ωραία ιδέα και για την παρουσίαση της Μαρίας και της Ιωάννας. Εγώ θέλω να συγχαρώ και να πω ότι μας μεταδώσανε, και επειδή έχω συνεργαστεί μαζί τους και τελευταία υπάρχει ένα workshop που κάναμε μαζί και συμμετείχανε, που από σεμνότητα ίσως δεν το βάλανε στη Βενετία για τη Σίκινο, και ήταν έτσι πολύ σημαντική και όλη η υποστήριξη που είχαμε και η ενθάρρυνση. Αλλά θέλω να μεταφέρω και να υπογραμμίσω ότι έχουν μια ευλάβεια και μια πίστη τόσο στην επιστήμη όσο και στην παράδοση. Και αυτό το αμάλγαμα μας ενθαρρύνει και εμάς τους αρχιτέκτονες με όποιο τρόπο εμπλακούμε σε ένα έργο αποκατάσταση, σε ένα μνημείο. Μας μεταφέρουν αυτή την βαθιά πίστη σε δύο ταχύτητες. Και προς την ουσία και το σεβασμό του μνημείου, αλλά όσο και στην επιστήμη που πάει μπροστά. Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Παπανικολάου, για την παρέμβαση. Υπάρχει άλλος που θέλει να παρέμβει ή να ρωτήσει? Κυρία Παπαγιάννη. Να ευχαριστήσω, ήθελα και εγώ και δημοσίως, γιατί βέβαια συνεργαζόμαστε χρόνια. Θα ήθελα να πω πάνω στο θέμα ότι στα υλικά είναι γνωστό σε αυτούς που ασχολούνται ότι η Ελλάδα έχει ένα προβάδισμα στο χώρο αυτό, στο χώρο των αναστηλώσεων. Το λέω και όχι μόνο και στα ευρωπαϊκά φόρα και είναι αποδεκτό. Σε αυτό το προβάδισμα νομίζω ότι έχουν συντελέσει όχι μόνο οι επιστήμονες, όχι μόνο οι αξιόλογοι αναστηλωτές που έχουμε, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι, η Μαρία Δελκαφούκη, η γενιά που προσπαθεί να την μεταλαμπαδεύσει τώρα τον ενθουσιασμό της, νομίζω ότι έχουν συντελέσει ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να παρουσιάζουμε αξιόλογες επεμβάσεις σύμφωνα με την φιλοσοφία και με τις αρχές της συμβατότητος που όλοι γνωρίζουμε. Εκείνο που με έχει κάνει εντύπωση από τη συνεργασία είναι, έχει τονιστεί κιόλας ο ενθουσιασμός, αλλά εγώ θα πω μια λεπτομέρεια ότι συνεχώς είναι επιδεκτική μάθησης. Συνεχώς θέλουν να μαθαίνουν τις λεπτομέρειες. Γιατί πέτυχε, γιατί δεν απέτυχε, γιατί δεν πέτυχε. Και επιμένω σε λεπτομέρειες που πολλές φορές ξεφεύγουν από τα όρια, τέλος πάντων, των δυνατοτήτων τους. Δεν είναι πάνω σε αυτό επικεντρωμένοι. Παρόλα αυτά προσπαθούν, μαθαίνουν και εφαρμόζουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι έτσι αν συνεχίσουμε, καλά θα πάμε όλοι και οι επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε, κυρία Παπαγιάννη. Έβγαλες χεράκι, Κλεοπάτρα, είδα καλά. Ποιος? Η Κλεοπάτρα Θεολογίδου. Α, ναι, Κλεοπάτρα. Έχεις κλειστό το μικρόφωνο σου, Πάτρα. Το μικρόφωνο σου θες άνοιξε. Να το κλείσω εγώ για να ακούω. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Ήθελα να πω ότι γνωρίζω τον Νίκο Δαλκαφούκη εδώ και πολλές δεκαετίες, από τότε ακόμα που ήμουν στην εφορία Βυζαντινών της Θεσσαλονίκης και μετά της Βέρειας και ο Βασίλης αντίστοιχα. Και είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία, θυμάμαι την κυρία Χρυσάνθη από τότε, το είχα πει στη Μαρία παλιά, που τότε ήταν ο πατέρας βέβαια. Είναι εντυπωσιακή η εξέλιξη
τις εταιρείες και το πώς προσθέτουν αυτά, είπε λίγο πολύ ο Άννα η Παπαγιάννη, έτσι μπαίνουν καινούργια στοιχεία κάθε φορά, παρακολουθούν την πορεία, συνεργάζονται με εργαστήρια και άρα εμπλουτίζουν και τη γνώση και τα προϊόντα. Και το άλλο που ήθελα να πω επίσης είναι το πόσο ενημερωμένοι και πόσο βοηθούν στη συνεργασία όταν ζητούμε τα φώτα τους, τη γνώση τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο να σου παρουσιάσουν τα προϊόντα, αλλά και όλη τη διαδικασία της υλοποίησης των προβλημάτων σου ανοίγουν τους ορίζοντες. Το είπε λίγο και η Μόρφο πριν η Παπα-Νικολάου, ότι το υποστηρίζουν πάρα πολύ καλά σε αυτό που θέλεις να κάνεις με τα υλικά τους. Αυτό. Κυρία Μαΐστρου. Ωραία, να μιλήσω κι εγώ. Το μικρόφωνο σας. Ναι. Επειδή λέω πραγματικά είναι σημαντικό για τους φοιτητές που ακούν να βλέπουν μία ελληνική ομάδα που ασχολείται τόσο πολύ και είναι εξειδικευμένη με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω κι εγώ αν υπάρχουν πολλές. Και με τόσο ενθουσιασμό, με ζήλο, με αγάπη για το αντικείμενό τους. Και ήθελα να πω το εξής. Εάν θα μπορούσαν η κυρία Δαλκαφούκη, που έχει τόσο μεγάλη εμπειρία, να πει λίγο στους φοιτητές, μέσα από τα παραδείγματα της συνεργασίας της, γιατί εμείς τα ξέρουμε, ίσως οι φοιτητές δεν τα ξέρουν, σε ποια φάση καλούν οι φοιτητές έναν ειδικό για τα κονιάματα. Από την αρχή, μόλις ολοκληρωθεί, ας πούμε, η πρώτη αποτύπωση, μόλις αρχίσουν να σκέφτονται τους τρόπους αποκατάστασης, μόλις αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες φθορές, θα βοηθούσε δηλαδή μια τέτοια εμπειρία της να περάσει στους φοιτητές. Ευχαριστώ κυρία Μαΐστρου, ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Δεν έχω απάντηση σε όλο αυτό. Η αγάπη σας είναι πολύ μεγάλη και σας ευχαριστώ. Να απαντήσω στην ερώτησή σας ότι καλό είναι κανείς να ενημερώνεται για τα χαρακτηριστικά των γονιαμάτων από την υλοποίηση της μελέτης της αποκατάστασης. Δηλαδή, κατά την υλοποίηση της μελέτης, καλό είναι ο μελετητής να εξετάσει, παίρνοντας δείγματα. Αυτό φυσικά θα τους θα τον ενημερώσουν και από τα πανεπιστήμια, παίρνοντας δείγματα των προγενέστερων κονιαμάτων και κάνοντας αναλύσεις, να ξέρει λοιπόν τη σύνθεση και τις αντοχές των υπαρχόντων κονιαμάτων, έτσι ώστε να ακολουθηθεί μια συνταγή ή ένα κονίαμα, να εφαρμοστεί ένα κονίαμα, το οποίο να είναι συμβατό με τα προϋπάρχοντα και να μπορέσει να γίνει σωστή εφαρμογή και αποκατάσταση και να έχει το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, εκεί πια θα πρέπει να αξιολογήσει επί τόπου τις ανάγκες του έργου σε συνεργασία ακόμα που έχει, αν είναι έμπειρο, και να επέμβει αξιολογώντας τα υλικά και την εποχή του κτηρίου, αν έχουν γίνει προγενέστερες επεμβάσεις, δηλαδή αν έχετε να αποκαταστήσει ένα κτίριο το οποίο έχει και στην ιστορία του και άλλες επεμβάσεις ή όχι. Δηλαδή πολλά πράγματα θα πρέπει να δει για να φτάσει στην επιλογή του κονιάματος. Ναι, ακριβώς, γιατί μπορεί το κτίριο να έχει υποστεί επισκευές και να βρουν περισσότερων φάσεων κονιάματα και θα πρέπει να αναζητήσουν το παλιό ή θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν με τα καινούργια κονιάματα, αν θα κάνουν αποξήλωση ή τι θα κάνουν. Να πω εδώ κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην επιλογή των κονιαμάτων. Το λέω πάντα στις πολλές φορές σε συναντήσεις που έχουμε με μηχανικούς για τις εφαρμογές, γιατί πάντα αξιολογούνται όλα σε σχέση με το κόστος, με τις εφαρμογές που έχουν να γίνουν, με το χρόνο που θα γίνουν σε αυτές. Αυτό λοιπόν που λέω πάντα είναι ότι σε σχέση με τη συμβατότητα, αυτό που θα πρέπει να προσέξουν πολύ και να έχουν στο μυαλό τους, εγώ το είχα ακούσει από την κυρία Μιλτιάδου, τα πρώτα που είχα αρχίσει να ασχολούμαι, το έχω από τότε μπροστά μου σε κάθε έργο. Πάρα πολύ να είναι προσεκτική στην επιλογή του ενέματος. Ένα ένεμα με λάθος σύνθεση είναι σαν να κάνουν κατάγγιση αίματος με λάθος ομάδα.
Άρα λοιπόν να αξιολογήσουν τι εφαρμογές έχουν κάνει στο κτίριο, να τις πάρουν μία-μία χωριστά και να επιλέξουν τα σωστά υλικά σύμφωνα με τη χρονολόγηση και με την αξιολόγηση του κτιρίου. Και τις φάσεις βέβαια που έχουν προηγηθεί, γιατί κάποιες μπορεί να μην μπορούν να γίνουν και καθαιρέσεις. Μπορεί να πληγωθεί σε τέτοιο βαθμό το κτίριο, οπότε να πρέπει να συμπληρώσουν και όχι να καθαιρέσουν παντού. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να δουν. Επίσης εσείς τους συμβουλεύετε και για θέματα ειδικών κονιαμάτων, για περιπτώσεις ενδεχομένως υγρασίες ή ειδικών καιρικών συνθήκων. Και αυτό έχει ειδικά σημασία. Ναι. Βεβαίως, γιατί είναι πάρα πολλά τα κτίρια που είναι σε θαλάσσια περιβάλλοντα, που έχουν ήδη εγκλωβισμένη υγρασία ή που έχουν ανερχόμενες υγρασίες ή που υπάρχουν κάποια κτίρια τα οποία είναι. Το συναντάμε πολύ συχνά σε μοναστήρια, καριές, ας πούμε, το έχουμε δει. Να υπάρχουν κελιά μοναχών τα οποία είναι μέσα σε κούσους, δηλαδή το ένα κομμάτι στιχοποιήχος. Και να πρέπει σε αυτούς τους χώρους να επέμβουμε με κάποια ειδικά κονιάματα φυγραντικά. Αξιολογούμε ανάλογα με το κάθε κτίριο είναι μοναδικό, έχει ειδικές ανάγκες και πάντα έχει να κάνει και με το πώς θέλει κανείς να το αντιμετωπίσει. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Άλλη ερώτηση. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Έλα, Κλεοπάτρα, πες μας. Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κάποια πράγματα που είναι θέμα του μελετητή και ο μελετητής που είναι μια ομάδα, δηλαδή είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο πολιτικός μηχανικός, αλλά είναι και οι εργαστηριακές έρευνες. Δηλαδή η Μαρία, ο οίκος Δαλκαφούκη και τα λοιπά θα μπει, αυτή τη στιγμή προηγηθούν αυτές οι μελέτες. Οι έρευνες, βέβαια, είναι διαφορετικό όταν μιλάμε για επώνυμα μνημεία, για μνημεία που έχεις μια άλλη άνεση να τα χρηματοδοτήσεις και είναι διαφορετικό όταν μιλάμε για παραδοσιακή αρχιτεκτονική, για λαϊκά κτίρια που ανήκουν σε ιδιώτες κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του να γίνονται ολοκληρωμένες μελέτες και εκεί βοηθάει πάρα πολύ και η συνεργασία με τον Νίκο Δαλκαστού και με κάποια άλλη εταιρεία, έτσι για να το... που ειδικεύεται σε τέτοια υλικά και κονιάματα και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να πω. Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Ήθελα εγώ να κάνω μια ερώτηση που ίσως ακουστεί απλοϊκή. Επειδή έχω μεγάλη αδυναμία στους φάρους και ξέρω ότι και η κυρία Παπαγιάννη είχε ασχοληθεί πολύ με τους φάρους, είχαμε έρθει τότε να δούμε την έκθεσή σας, κυρία Παπαγιάννη, είχατε τότε συνεργασία. Και επειδή οι φάροι είναι πραγματικά σε ένα πολύ αντίξωο περιβάλλον, τι δυσκολίες ειδικές ίσως είχατε αντιμετωπίσει με τα κονιάματα των φάρων, ας πούμε, χρειάστηκε να κάνετε συγκεκριμένα ειδικά πράγματα για να τους βοηθήσετε τέλος πάντων. Για τους φάρους, ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί οι φάροι όντως είναι, νομίζω, αγαπημένοι πολλών, όλων μας. Είναι και πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες για τους φαροφύλακες ακόμα, για κάποιους από αυτούς που είναι στους φάρους. Να πω ότι πέρα από τα κονιάματα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στη μεταφορά των υλικών εκεί. Δηλαδή, στους περισσότερους φάρους η μεταφορά των υλικών γινόταν με ανεβατόρια από τη θάλασσα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι ήταν σε βράχους, δεν υπάρχει παραλία, δεν υπάρχει κάτι. Τα κονιάματα λοιπόν υλοποιήθηκαν βάσει συνταγών και αναλογιών που έγιναν και τις έρευνες που έχει κάνει η κυρία Παπαγιάννη στο εργαστήριο, το είπα νομίζω και όταν μίλησα για τους φάρους, και εμείς υλοποιήσαμε κατά γράμμα στο χιλιοστό τις συγκεκριμένες αναλογίες και ποιότητες υλικών των κονιαμάτων. Οι αποκαταστάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με τον συγκεκριμένο τρόπο, έχουν πάει πολύ καλά, γιατί αυτό που επίσης πρέπει να πούμε, που νομίζω δεν το είπα, είναι ότι πέρα από την εμπειρία των 20 χρόνων, έχουμε πια και αποτελέσματα των εφαρμογών. Δηλαδή, ξέρουμε πια έργα 10, 15, 10 χρόνων, πώς έχουν συμπεριφερθεί τα υλικά και πώς οριμάζουν και δεν γυράσκουν στα κτίρια. Γιατί είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Το λέω δηλαδή ότι χρησιμοποιώντας ένα κονίαμα συμβατό χωρίς τσιμέντο στο κτίριο, του δίνει ζωή
και δεν γυράζει και οριμάζει μαζί του. Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι έχετε και μια ειδική έτσι, είσαστε αρκετά οργανωμένοι ώστε να παρακολουθείτε και τα κτίρια που έχετε επέμβει, έτσι. Και να κρατάτε αρχείο για τα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Σε κάθε ταξίδι, σε κάθε έργο, αν είναι νέο ή όχι, παράλληλα σκεπτόμαστε και έργα που έχουν ήδη γίνει και κάποια από αυτά έχουν γίνει σε πάνω από 15 χρόνια τώρα και παρακολουθούμε την πορεία τους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε τα αποτελέσματα. Κάτι το λέμε σήμερα που είναι πάρα πολύ καλό. Αν δεν δοκιμαστεί, δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος γι' αυτό. Εμείς νομίζω ότι πια είμαστε για τα αποτελέσματα των υλικών. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Υπάρχει μια ερώτηση στο πλάι, η οποία λέει... Βλέπω Κατερίνα. Κατερίνα, δεν θα μας απογοητεύσεις. Mm-hmm. Και να ετοιμάζει, παρακαλώ, και η κυρία Αλεξοπούλου την ερώτησή της. Δεν είναι δυνατόν, κυρία Αλεξοπούλου, να μην πείτε κάτι. Κατερίνα, σε ακούμε. Εγώ έχω γράψει αυτή την ερώτηση στο πλάι, απλά δεν είμαι σίγουρη αν την βλέπατε. Αναρωτιόμουν, όταν αναφερθήκατε στα πειρατικά κονιάματα, αν πρόκειται για εκείνα που επιτρέπουν τη διαγνώση του τύπου, να είναι κάτι πιο εξειδικευμένο και όχι εξειδικευμένο. Αυτό. Ένα λεπτάκι λίγο να τη διαβάσω, γιατί δεν σας άκουσα πολύ καλά. Δεν ακούστηκες καλά, Κατερίνα, σε χάσαμε λίγο. Μπορείς να επαναλάβεις. Η ερώτηση είναι, τα φυγραντικά κονιάματα είναι αυτά τα οποία επιτρέπουν τη διαπνοή ή κάτι πιο εξειδικευμένο? Τα φυγραντικά κονιάματα επιτρέπουν τη διαπνοή και συγχρόνως εγκλωβίζουν τα άλατα στο ιστορικό τους. Κάνουν δηλαδή κάτι συνδυαστικό. Σας ευχαριστώ πολύ, επειδή δεν το είχα αντιληφθεί αυτό για τα άλατα κάποια στιγμή προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Αλέκα. Με προκάλεσες. Ναι, ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, λοιπόν. Προφανώς είναι ειδικά κονιάματα, άρα και η σύνθεσή τους ή η παραγωγή τους, να το πω αλλιώς, είναι σε εισαγωγικά δαπανηρή. Κατά κάποιο τρόπο πιο δαπανηρή από τα συνηθισμένα κονιάματα. Παρ' όλα αυτά, έχετε παραγγελίες ή χρήση τους για σύγχρονες κατασκευές που βρίσκονται σε ειδικά περιβάλλοντα? Όταν δηλαδή, θέλω να πω, η δαπανηρή ξεπερνάει πάρα πολύ τα δεδομένα, αν απευθύνονται σε εσάς και για νεότερες κατασκευές. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί η μεγάλη διαφορά τιμής των ειδικών κονιαμάτων με τα συμβατικά κοινά κονιάματα, όταν εμείς ξεκινήσαμε, ήταν αρκετά μεγάλη. Είχε δηλαδή ένα μεγάλο gap μεταξύ της τιμής ενός κοινού κονιάματος, συμβατικού κονιάματος με τσιμέντο, με τα εξειδικευμένα. Όμως τα χρόνια που πέρασαν, ακριβώς επειδή η ανάγκη για οικολογικά υλικά μεγάλωσε στις αγορές όλου του κόσμου, όχι μόνο για τις αποκαταστάσεις, αλλά και για τις νέες οικολογικές κατασκευές, συνέβη ο νόμος της αγοράς. Η μεγάλη ζήτηση κατέβασε τις τιμές. Υπήρχε δηλαδή μεγάλη ζήτηση, άρα αυξήθηκε και η προσφορά και άλλες εταιρείες άρχισαν να δημιουργούν τέτοιους κονιάματα. Άρα πια μιλάμε ότι σχεδόν οι τιμές έχουν εξομοιωθεί με τις τιμές των κοινών κονιαμάτων. Οι διαφορές πια είναι ελάχιστες και αμελητές, αν σκεφτεί κανείς και τη διάρκεια ζωής των συγκεκριμένων κονιαμάτων, την ευκολία της εφαρμογής τους, τη διάρκεια ζωής του κτηρίου, τη μικρότερη δυνατή συντήρηση που χρειάζονται, ακριβώς επειδή δεν έχουν, αυτό που είπαμε πριν, δεν γυράζουν αλλά οριμάζουν. Έτσι λοιπόν πια δεν μιλάμε για απαγορευτικές επιλογές, ίσα-ίσα. Έχουμε όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες νέες κατασκευές που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά, ακριβώς επειδή θέλουν να διασφαλίσουν και την υγεία και τη διάρκεια της ζωής των κτηρίων τους. Και νομίζω ότι σε μερικά χρόνια από τώρα πιθανώς να είναι και φθηνότερα από τα άλλα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον το συγκεκριμένο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Πράγματι τα οικολογικά κάνουν αυτή τη πολύ μεγάλη διαφορά και θα προχωρήσω και σε μια επόμενη ερώτηση. Σε σχέση με τα λεγόμενα, σε εισαγωγικά, αρχιτεκτονικά
κονιάματα, τα οποία είδαμε τον τελευταίο καιρό να χρησιμοποιούνται σε μείζονες αρχαιολογικούς χώρους. Λέω την διάσωση των ταπέδων, ας πούμε, στην Ακρόπολη. Τι σχέση μπορεί να έχει με δικά σας υλικά ή με παραγωγή δικών σας υλικών? Καμία. Εμείς εμένουμε και επιμένουμε σε ό,τι αφορά σε κονιάματα τα οποία όσο το δυνατόν έχουν απουσία τσιμέντου, βασίζονται σε ποζολάνη, θρεακή γη και ασβέστη. Χρησιμοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους. Συνήθως προμηθεύουμε ένα ένα συνδετικό υλικό με το χώμα της ανασκαφής ή της περιοχής, το οποίο είναι πάλι με βάση τον ασβέστη και το οποίο κάνει αποστράγγιση και μπορεί να είναι και αναστρέψιμο για μια πιθανή ανασκαφή, που είναι πάντα πιθανή σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Και υπάρχουν και κάποιο άλλο είδους δάπεδα, πάλι με μικρή περιεκτικότητα σε τσιμέντο, με μεγάλο ποσοστό αδρανών, βοτσάλων και ψηφιδών, ώστε να εμπλουτιστεί και να γίνει σκυρόδομα το συγκεκριμένο κονίωμα. Για επιστρώσεις θα είναι πρόκειται σε περιβόλους εκκλησιών, ακόμα και εσωτερικά ή οτιδήποτε. Οποιαδήποτε άλλη λύση επιλέγεται σε αρχαιολογικό χώρο που δεν είναι στη φιλοσοφία των υλικών μας, δεν εμπλεκόμαστε. Όταν λέτε μικρό ποσοστό τσιμέντου, τι ποσοστό εννοείτε? Μιλάτε για 3-5%? 5%, 10% σε πολύ μικρές περιπτώσεις. Μάλιστα. Γιατί αυτό που είδαμε ήταν περίπου 12%, 12-13%. Ναι. Εντάξει. Κάτι είπε η κυρία Παπαγιάννη, αλλά δεν ακούστηκε. Κυρία Παπαγιάννη, το μικρόφωνο σας. Τώρα, εντάξει. Ναι, τώρα εντάξει. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Θεωρούμε ότι είναι βασισμένα στην άσβεστο τα κονιάματα που έχουν στο σύνολο των κονιών, των συνδετικών κονιών, το ποσοστό τσιμέντου είναι κάτω από 30%. Θεωρείται ότι είναι βασισμένα στην άσβεστο. Γιατί υπάρχουν κονιάματα που κυκλοφορούν πάρα πολύ στην Αμερική, τα Masonry Cements που λένε, που είναι 50-50. 50 άσβεστος, 50 τσιμέντο. Όχι, αυτά είναι πολύ ισχυρά και δεν είναι αυτό που θέλουμε για τις αποκαταστάσεις των μνημείων, γιατί το βασικό, όπως έχει λεχθεί, να μην διαταράξεις την υπάρχουσα ισορροπία που υπάρχει. Έτσι, για να μην τη διαταράξεις, πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα υλικό που να έχει περίπου τα ίδια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που έχει και το παλιό. Γι' αυτό ανέφερε και το έχει καταλάβει μέσα στην ψυχή της η Μαρία για το ότι πρέπει να κάνουμε πρώτα την ανάλυση και μετά. Έτσι είναι. Και μάλιστα κρατούμε πολλά χαρακτηριστικά από τα παλιά. Για να πω παραδείγματος χάρη και αμέσως ανταποκρίθηκε η Μαρία. Ήμασταν από αυτούς που ξεχωρίσαμε ότι παραδείγματος χάρη στα κονιάματα, τα βυζαντινά, των βυζαντινών τυχοποιών με μεγάλου πάχους, υπάρχουν μέσα, όλοι το έχουμε δει, αδρανοί μεγάλου μεγέθους. Έτσι. Οπότε είπαμε στην Μαρία και ανταποκρίθηκε αμέσως και χώρισε τα αδρανή σε διάφορες σκοκομετρίες, γιατί έτσι χρειάζονταν για να δώσεις και την υφή και το χρώμα και τη λειτουργικότητα. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες, γι' αυτό λέω ότι έχει συντελέσει ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το προβάδισμα αυτό, γιατί αντιλήφθηκε και αμέσως ανταποκρίθηκε και τώρα διαθέτει αδρανή, παραδείγματος χάρη, σε διάφορες σκοκομετρίες που δεν τα διαθέτουν άλλοι. Και μιλάμε όχι μόνο ποτάμια, ας πούμε, ποτάμιας προέλευσης, αλλά και αδρανή που είναι θραυστό κεραμικό και άλλες προέλευσης. Αυτή είναι συνεργασία. Βλέπω δύο χεράκια. Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη. Εσύ, Αλέκα, τελείωσες? Λοιπόν, βλέπω δύο χεράκια. Βλέπω τον κύριο Μπόιν και την κυρία Μαΐστρο. Θέλετε μήπως να παρέμβετε ξανά? Έχει μείνει από πριν. Έχει ξεμείνει. Ωραία, ο κύριος Μπόιν τότε. Ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε μελετήσει, αν προμηθεύετε και κάποιες ενισχυτικές ίνες, υλικά τέλος πάντων μέσα στο κονίαμα, προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή του, ας το πω έτσι, σε περίπτωση που έχουμε πολύ μεγάλες επιφάνειες ή πολύ μεγάλη επιβάρυνση από παράγοντες του καιρού ή άλλων συνθηκών. Αν υπάρχουν κάποια, εννοώ φυσικά υλικά, όπως βάζανε παλιά κατσικότρυφα ή άχυρο, αν υπάρχει κάποιο παλιό ή σύγχρονο υλικό συμβατό με τα
υλικά που χρησιμοποιείτε. Κοιτάξτε, έχω δει πολλές φορές σε παλιά κονιάματα, σε επισκέπτες μου σε έργα, γι' αυτό που λέτε και την κατσικότρυφα και τα άχυρα και όλα αυτά τα συνδετικά, το ίνες βαμβάκι που χρησιμοποιούσαν στα κονιάματα. Σήμερα συνήθως χρησιμοποιούνται οι ίνες Ιάλου ή πλέγματα Ιάλου, προκειμένου να στερεωθούν και να ενισχυθούν τα κονιάματα. Κάποια από τα έτοιμα κονιάματα επίσης είναι ενοπλισμένα, δηλαδή στα χαρακτηριστικά τους αναφέρεται ότι προκειμένου να είναι ενισχυμένα έχουν ήδη στη μάζα τους και είναι σε άλλου. Τα πλέγματα ή άλλο πάντως στο τελευταίο διάστημα προκειμένου να ενισχύσουν τα κονιάματα είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να εφαρμόζεται αρκετά και να υπάρχει σε πολλές μελέτες αποκατάστασης. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Κύριε Κονιόρδο, θέλατε να πείτε κάτι. Σας βλέπω να ετοιμάζεστε να σηκώσετε χέρι και να διστάζετε. Το μικρόφωνο σας όμως είναι κλειστό. Έχετε δίκιο. Προβληματιζόμουν. Απλώς όχι για να θέσω κάποιο ερώτημα, αλλά γιατί νιώθω την υποχρέωσή μου. Ξεκινώντας το 1978 με τα μνημεία της Θεσσαλονίκης, με τους καθηγητές, τους λαμπρούς καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που έστησαν πραγματικά τον προγραμματισμό των πρώτων αποκαταστάσεων που έγιναν στα μνημεία με τον κύριο Λάβα, με τον κύριο Μητσόπουλο και όλους τους άλλους καθηγητές και πολιτικούς μηχανικούς, αντιμετωπίζαμε προβλήματα. Προβλήματα, απ' τη μια είχαμε ένα δημόσιο λογιστικό το οποίο έβαζε εμπόδια στις διαδικασίες για την προμήθεια αυτών των υλικών, αλλά και σε μια πραγματικότητα ότι δεν υπήρχαν τέτοια υλικά για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν έβρεχε στα εργοτάξια μας, το προσωπικό το βάζαμε μέσα στους στεγασμένους χώρους να σπάζουν τα κατεστραμμένα κεραμίδια προκειμένου να προετοιμάσουν το βασικό υλικό που χρειαζόταν και εκεί χαιρόμασταν όταν είχαμε ένα δαλκαφούκι, το μοναδικό τότε, ο οποίος θα μας προμήθευε τη θηραϊκή γη. Δηλαδή, βλέπουμε ένα άλμα, και ειδικά τώρα πρέπει να το πω στη Μαρία. Η Μαρία δεν σταμάτησε να προοδεύει αυτή τη γνώση. Ξεκίνησε με την προσέγγιση όλων των υπηρεσιών που υπήρχαν στις εφορίες αρχαιοτήτων της Ελλάδος και φτάσανε τώρα πια με τον Άρη, με την Ιωάννα και τον Γιώργο να έχουν πια διευκολύνει τρομερά την σημερινή πραγματικότητα. Εγώ τους ευχαριστώ για ό,τι έχουν συμβάλει σε αυτόν τον τομέα τον τόσο σημαντικό. Αυτά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι εκείνες ήταν άγριες εποχές, κύριε Κουλιώδο. Ναι, εκείνες οι εποχές της Ρωτώντας και των Βλατάδων και όλα αυτά ήταν δύσκολες εποχές, πραγματικά ήταν. Έτσι. Θα ήθελα λίγο σε σχέση με αυτό που είπε ο Βασίλης, γιατί αξίζει να σημειωθεί, γιατί ο Βασίλης είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος και το ευχαριστώ, πρέπει εγώ να το πω. Ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα όταν ξεκίνησα αυτή την εταιρεία και πριν ακόμα γίνει εταιρεία ήταν ο Βασίλης ο Κονιόρδος. Είπα πού θα πάω, στην εφορία αρχαιοτήτων της πόλης μου. Και θυμάμαι ότι τότε είχα πάει με ένα σακουλάκι θεραϊκή γη. Είχα πάει στο γραφείο του πάνω στο Επταπύργιο, του λέω είμαι αυτή και θέλω να ξεκινήσω με το κομμάτι της αποκατάστασης και έχω τη θεραϊκή γη, θα ήθελα να τη δείτε. Και ο Βασίλης μου είπε ότι εμείς είχαμε πάρει τότε από τον πατέρα σου
στη ροτόντα, ότι αυτό το προϊόν που έχεις, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το αξιολογήσω με το μάτι. Θεωρώ ότι θα συνεχίσεις να κάνεις την καλή δουλειά, έτσι όπως αυτό που πήραμε από εκεί θα το συνεχίσεις εσύ. Και με προέδρεψαν να πάω στις υπηρεσίες τότε στη Δυτέα, στην Αθήνα που, του Υπουργείου, και σε ανθρώπους και σε χημικούς μηχανικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιολογήσουν το προϊόν και να μου πούν αν ήταν ικανό να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς, που ήταν τότε τεράστιες, γιατί δεν υπήρχε κανείς άλλος που να έχει πιστοποιημένα υλικά, που να έχει υλικά για την αποκατάσταση, που να έχει τέτοιου είδους δραστηριότητα. Ο Βασίλης λοιπόν για μένα σηματοδότησε όλη αυτή την αρχή της πορείας, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος γενναιόδωρα άνοιξε το γραφείο του, μου είπε πήγαινε εκεί και θα σου πούν αν είναι ή δεν είναι και εμείς αν χρειαστούμε θα σε ζητήσουμε. Και στην πορεία μετά ξαναβρεθήκαμε και στην ελληνική εταιρεία και όλα αυτά τα χρόνια και με τιμάμε τη φιλία του, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω από αυτό. Η Μαρία Λιλιμπάκη έχει μια ερώτηση που την έγραψε. Θες, Μαρία, να την πεις? Να τη διαβάσω? Ναι. Α, να τη δει η κυρία Δαλκαφού και η ίδια? Όχι, να τη διαβάσω εγώ. Η Μαρία Λιλιμπάκη να την πει. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Επειδή ο Βασίλης μας μετέφερε στο μακρινό και αυτό. Οπότε είχαμε γνωριστεί κιόλας τότε με την αποκατάσταση των ζημιών. Και δούλεψα κατά πρώτο στα χωριά τα σεισμόπληκτα. Αντιμετωπίσαμε έντονα το ζήτημα της αποκατάστασης πληθόκτιστων κατασκευών, δηλαδή τα παραδοσιακά, κυριολεκτικά παραδοσιακά σπίτια. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε η εντολή ότι όχι, αυτά δεν επισκευάζονται, θα τα γκρεμίζετε. Πραγματικά χάθηκε ένας πολύτιμος πλούτος τότε και θυμάμαι μόνο ο Γιώργος Αθανασόπουλος που δούλευε στην επαρχία της Λαγκαδά που φωτογράφησε και αποθανάτησε κάποια από αυτά. Πέρασα πολλά χρόνια, όμως δεν είμαι σίγουρη ότι ξέρω, ότι έμαθα ποτέ, γιατί μετά πέρασα σε ανακατασκευές και σε άλλα ζητήματα, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την αποκατάσταση αυτών των τείχων. Εφόσον βέβαια δεν έχουν διαραγή σε μεγάλο βαθμό, όταν υπάρχουν ρογμές τουλάχιστον ελαφρές. Αυτό. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η κυρία Παπαγιάννη είναι πιο αρμόδια να απαντήσει, αλλά θεωρώ ότι χρησιμοποιούμε εφαρμόσμενα ασθενές κονίαμα, ώστε να μην έχει μεγάλες διαφορές ως προς τις αντοχές του με το προϋπάρχον. Ένα κονίαμα που να έχει σε βάση, πέρα από τον ασβέστη, συντηρητικό ίσως, πυλό, κεραμάλευρο, μας πει η κυρία Παπαγιάννη. Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς εκ του μακρόθεν και χωρίς να έχει κάτι συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία που συνήθως ακολουθούμε είναι, κοιτά κάποιος πρώτα τη στατική επάρκεια του όλου θέματος και γιατί μετά είναι τα υλικά και μετά θα κάνει μια ανάλυση των υλικών, θα κοιτάξει και τις συνθήκες εκεί και θα κάνει μια πρόταση συμβατή με αυτό που υπάρχει. Έτσι συνήθως δουλεύουμε. Εδώ απ' έξω δεν μπορείς να πεις τίποτα. Ναι. Εδώ ίσως μπορούμε να πούμε μαζί με τον Βασίλη τον Κονιόλο, το 2008 βρεθήκαμε στη Συρία, όπου αποτυπώναμε παραδοσιακές κατοικίες των Βεδουίνων που ήταν από πυλό. Από πυλό. Ο κύριος εχθρός είναι η βροχή και το χιόνι και θέλει κάθε χρόνο συντήρηση αυτό για να διατηρηθεί. Δηλαδή, ακατοίκητα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές είναι καταδικασμένα. Και στη Δυτική Μακεδονία έχουμε ένα τεράστιο πλούτο. Δηλαδή, αν πάμε εκεί στα χωριά της Φλόρινας, έχει διόρροφα και τριόρροφα τέτοια κτίρια. Ας πούμε, τα και οποία... όχι μόνο, και στο Σουφλί και εκεί έχει πολλά. Ναι. Στέκονται ακόμα. Κυρία Παπαγιάννη, και το δικό μου το πατρικό στο περιθώριο Νευροκοπίου Δράμας είναι με πληθιά, ας πούμε, και στέκεται ακόμα. Αλλά βέβαια το δεν ξέρω, είναι κανένας. Προσπάθησα, έκανα και πρόταση για πρόγραμμα, γιατί το πυλός είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό, έτσι. Είναι μέσα σε όλα τα θέματα, χωρίς μηδενικό ίχνος στο περιβάλλον. Τουλάχιστον στην περιφέρεια, ας αφήσουμε την πόλη. Πού είναι, τίποτα. Δεν ξέρω, εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που μπορείς να κρατήσεις και αυτά που είδα στην Καστοριά
που έχουν επισκευαστεί τα περισσότερα έχουν αφήσει μια τρυπούλα για να βλέπεις ότι μέσα είναι πυλός, αλλά όλα έχουν τσιμενταριστεί. Δεν κρατήσανε, ενώ είναι εύκολο να κάνεις ομόπληθο. Έχω κάνει σε βιοτεχνία ομόπληθο συμπιεσμένο και σταθεροποιημένο. Εντάξει. Υπάρχουν τρόποι πάρα πολλοί να τα κρατήσεις, αλλά εντάξει, στο μέλλον θα γίνουν, φαντάζομαι, σιγά σιγά. Πάντως το τσιμέντο είναι ό,τι χειρότερο. Αρκεί να πούμε ότι το φετινό Πρίτσκερ, δηλαδή το Νόμπελ των αρχιτεκτόνων, ναι, για παράδειγμα, ναι, ναι, ο Κερέ, δόθηκε στον Κερέ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος της, των πληθιών. Σε μια κάτω, Νότια Αμερική όμως. Αφρική, ναι, θέλω να Μπουρκίνα πω. Μπουρκίνα Φάσο. Υπάρχει παράδοση και στην Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία. Ο Μίγκε από πού είναι, έχει παράδοση. Αλλά Βαλκάνια, εντάξει, βαλκανικής αρχιτεκτονικής, ας πούμε, έχουμε ένα σωρό και Τουρκία και Βουλγαρία. Και... Αλλά δεν ξέρω, δεν έχει δοθεί η προσοχή που πρέπει σε αυτά, που έπρεπε. Ίσως γιατί έχουμε μια τόσο μεγάλη πληθώρα μνημείων, κάποτε θα τα βάλουμε και αυτά στη σειρά. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά όπου πέφτει στην αντίληψή μου, εγώ χωράω, γιατί έχουμε και μια εμπειρία με... Πολλά μεταπτυχιακά έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα, στο πρόγραμμα το δικό μας. Και ομόπληθοι μπορούν να γίνουν και να αντικαταστήσουν, με αντοχές περίπου όσες είναι, περίπου στο ίδιο επίπεδο που είναι των οπτοπλήθων. Και κονιάματα μπορούμε να κάνουμε βασισμένα στον πυλό, με ενισχυμένα με ίνες φυτικές προέλευσης, ίνες κιόλας, σιζάλα, διάφορες ίνες κάναβης, παραδείγματος χάρη. Και μπορείς να κάνεις επίσης μία, κατά κάποιο τρόπο, αντίστροφη, μπορείς να κάνεις μία ενίσχυση, μία με πλέγμα, δεξιά-αριστερά, μία ομοπληθοδομή και να την επικολλήσεις με πυλοκονιάμα. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν σήκω στα χεράκι για τα ομάπληθιά. Επειδή ακριβώς είναι ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες, παγετό, υγρασία κτλ., από παράδοση δεν ήταν αυτά πάντα προστατευμένες οι τυχοποίες αυτές με επίχρησμα από πάνω? Δεν ήταν εμφανή, νομίζω, ποτέ. Όχι, ποτέ. Ναι. Υπάρχει μια ειδική αρχιτεκτονική που τα προστατεύει όσον αφορά τα μπροστά της, τα υπόστεγα που έχει, τέλος πάντων. Συνήθως η θεμελίωση και μέχρι ένα ύψος είναι λιθοδομή. Είναι πέτρα. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα που είναι. Και από εκεί και πέρα, επάνω υπάρχουν πολλές φορές αντίπυλο κονιάματα, βάζουν άσβεστο κονιάματα και συγκολούν ό,τι ως θέλουν. Ως επίχρησμα από πάνω, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν θέλουμε να έχετε σε άμεση επαφή. Άρα με δεν ήταν νερό. Εμφανής ποτέ οι τυχοποιίες από ομάπληθιά. Αυτό θέλω να πω. Πάντα ήταν ένα επίχρησμα από πάνω. Δεν μπορούσαν να ζήσουν, Κλεοπάτρα, αν ήταν. Ναι, αυτό λέω. Ακριβώς αυτό έχει το λέω σε σχέση, ναι, ότι αυτό που λέμε για το σχόλιο ότι χάνονται πίσω από επιχρήσματα. Το κακό είναι ότι να είναι λάθος τα επιχρήσματα, αλλά ότι χρειάζεται να τα επιχρήσει κανείς για να τα προστατεύσει. Αυτό νομίζω ότι είναι δεδομένο, έτσι δεν είναι? Τα κορέστια, ας πούμε, που είναι το πιο κλασικό παράδειγμα πληθοδομής με ομής πληθοδομής, πάντα είχαν μία επαναλαμβανόμενη ετήσια, μάλλον, βαφή εν είδη πάστας. Όχι ακριβώς σοβά, αλλά μία βαφή η οποία προστάτευε και όταν χανόταν επαναλαμβανόταν. Και με αυτόν τον τρόπο απέδιδαν και χρώμα. Δηλαδή μπορούσαν να βάλουν, ας πούμε, γαλάζιο χρώμα, που ήταν το πιο συνηθισμένο, το πιο εύκολο, ή όχρα. Και επομένως είχαν και μία... Αυτό το χρησιμοποιούσαν και στους εσωτερικούς χώρους, βέβαια, γιατί εκεί δεν ήταν πια αποδεκτό να είσαι σε ένα πλήθινο περιβάλλον, έπρεπε να είναι πιο εξευγενισμένο, να το πω, ή χρωματιστό, ή με κάποιο είδους στολίδια επίσης. Ναι. Τώρα θα γίνει ένα σχολείο ευρωπαϊκό στην Κρήτη με πυλό. Για να δούμε. Το πυλίκο.
Κάνει κάτι το πηλίκο. Είναι το ένα ευρωπαϊκό σχολείο, λέγεται, νομίζω. Το, η κυρία και διαφήνει το έχει. Ένα... Α, καινούριο, βέβαια, που καινούριο, πήρε το βραβείο. Βέβαια, πήρε βραβείο, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι γερμανικό σχολείο, διεθνές. Σωστά, διεθνές. Ναι, ναι, είναι 2 χρόνια τώρα που πήραν το βραβείο. Ναι, και τώρα φαντάζομαι... όμως υλοποιείται αυτό. Υλοποιείται. Και είμαστε μπλεγμένοι στη... και με τους ομόκληθους και μετά. Α, γι' αυτό το ξέρετε. Α, κάνε μια αποτύπωση λοιπόν του για ποιού να μας κάνεις μια ξενάγηση. Όταν αρχίσουν θα το παρακολουθήσω από κοντά. Να τη φέρουμε, ναι, να τη φέρουμε γιατί είναι μια καινούργια παλιά τεχνική. Ναι, καινούρια παλιά για την οποία υπάρχουν δυσκολίες, γιατί δεν υπάρχουν κανονισμοί. Ναι. Έχουν δυσκολίες και εκεί τουλάχιστον συνεισφέρουμε, τέλος πάντων, να δούμε θα βγει νομίζω, εντάξει. Βλέπω επάνω αριστερά ένα χεράκι. Ο κύριος Τσοπάνης θέλει να πει κάτι. Σας ευχαριστώ. Ακούμε. Εγώ βέβαια δεν είμαι ομότεχνός σας. Είμαι θεολόγος, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στη θεολογική σχολή. Και διδάσκω λατρεία, αισθητική της λατρείας και φυσικά μέσα στα ενδιαφέροντά μας είναι και η νοοδομία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε και η κυρία Βαλγαφούκη, ότι στόχος είναι να γίνουν κτίσματα τα οποία δεν γυράσκουν αλλά οριμάζουν. Και βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά τεράστια κτίρια των παππούδων μας που έχουν μια αντοχή 100 και 150 χρόνια. Και βλέπω ότι η σημερινή κατάσταση δεν θα μας επιφυλάξει τέτοιες χαρές να δούμε τα σπίτια μας να κρατούν τόσο πολλά χρόνια. Και πιστεύω ότι με αυτά που άκουσα σήμερα και πραγματικά σας ευχαριστώ και έγινα σοφότερος, είναι πρόβλημα το πώς σήμερα χτίζουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Δεν ξέρω σήμερα αν οι εργολάβοι έχουν αυτό το μεράκι και το πάθος που είχαν οι παλιότεροι μαστόροι και οι παλιότεροι αρχιτέκτονες κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως στον τομέα της ναοδομίας, που βλέπουμε ότι σήμερα έχει ξεχαστεί η παλιά παράδοση, αυτά δηλαδή τα υλικά που προτείνει η κυρία Δαλκαφούκη και η εταιρεία της, χρησιμοποιούνται στο Άγιον Όρος, γιατί εντάξει οι καλόγεροι έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη και ένα πάθος τα 1000 χρόνια το Άγιο Όρος να τα κάνουν 2000 και το καταφέρνουν ίσως με αυτά τα υλικά. Είμαι το μετόχι της Ξενοφόντος στις Αίρες που ακούσαμε ότι έγινε χωρίς με τα υλικά τα οποία προτείνει ας πούμε, η εταιρεία της κυρίας Δαλκαφούκη. Και ήθελα να ρωτήσω αν οι σημερινοί κτήτορες των ναών, κυρίως είναι οι Μητροπολίτες, οι Παπάδες μας κτλ. Έχουν κάποιο ενδιαφέρον να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα ναό, ένα μνημείο δηλαδή, το οποίο να έχει διάρκεια ζωής και να γίνει με τα υλικά τα οποία προτείνει η εταιρεία σας. Δηλαδή τα υλικά τα οποία κατά βάση είναι τα παραδοσιακά μας υλικά. Υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον ή θα πρέπει να κάνετε κάποιο σεμινάριο στην Ιερά Σύνοδο και στους Μητροπολίτες, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις οι οποίες δεν έχουν. Εγώ εντάξει δεν είμαι αρχιτέκτονας ούτε ναοδόμος, αλλά προσπαθώντας να διαβάσω το πώς έγιναν οι Βυζαντινοί μας ναοί και πώς μεγαλούργησαν και διατηρήθηκαν μέσα στον χρόνο, βρήκα στη βιβλιογραφία πράγματα τα οποία εσείς σήμερα τα προτείνετε, ας πούμε, και λέω δεν είναι κρίμα σήμερα να χτίζουμε κάτι ναούς με σίδερα και μπετά, τα οποία δεν ξέρω αν μπορούν να ξεπεράσουν τα 50 με 60 χρόνια ζωής. Και να με συγχωρήσετε κιόλας να πω μερικές φορές είναι και ακαλέσθητα κιόλας, γιατί είναι κακές αντιγραφές παλιών ναών. Ο συγχωρεμένος ο καθηγητής μου Φουντούλης έλεγε ότι σήμερα παίρνουμε μια τούρτα μνημοσύνων και την κάνουμε ναό. Τόσο δηλαδή έτσι επιτηδευμένα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν για τη σημερινή ναοδομία να χρησιμοποιήσουν τα υλικά τα οποία προτείνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα άκουσα. Πραγματικά σήμερα ήταν ένα μάθημα για μένα. Γεράσκω ήδη δασκόμενος. Ευχαριστώ. Πάντα όλοι μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτό που φέρνετε είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ούτε και εμείς δεν το είχαμε καλά σκεφτεί. Παρόλο που οι αποκαταστάσεις των ναών γίνονται σχεδόν στο 100% με κονιάματα, συμβατά και με όλα αυτά που έχουμε πει, οι νέοι ναοί, τουλάχιστον σε ό,τι έχει πέσει τη δική μου αντίληψη, θα
φαντάζομαι θα το ήξερα αν υπήρχε κάποια διαφορετική τάση, γίνονται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Γίνονται δηλαδή με ό,τι ορίζει η σημερινή δόμηση. Εντάξει, μην ξεχνάμε βέβαια και αυτό που είπε πριν η κυρία Παπαγιάννη που για το σχολείο στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρό γιατί και η ναοδομία περνάει από κάποιους ελέγχους. Αυτά για να ξεπεραστούν φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχουν τρόποι όσον αφορά τουλάχιστον τα επιχρήσματα ή άλλο, ή χρωματισμοί ή κάτι. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια τέτοια μέρημνα ώστε να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι εδώ, γιατί μου δώσατε έτσι και σε σχέση με, με τον ναό που θα σας ενδιαφέρει μάλλον να το ακούσετε και ίσως και τους υπόλοιπους, ότι πριν από αρκετά χρόνια σε ένα ταξίδι μου στην Κάρπαθο, ο πατήρ Ναθαναήλ, ο οποίος τώρα είναι Μητροπολίτης Κο, είχε μια μικρή εκκλησία στο μοναστήρι, την οποία είχαμε στείλει υλικά για να την αποκαταστήσουμε. Το είχε κάνει πολύ εντύπωση που είχα πάει μέχρι την Κάρπαθο, γιατί ήταν μια πολύ μικρή εμβέλεια εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά, όμως, εκείνο το ταξίδι για μένα ήταν ένα μάθημα ζωής, γιατί αυτό που μου είπε ήταν σημαντικό και καθόρισε και όλα, πολλά πράγματα στη μετέπειτα πορεία μου. Μου είπε ότι εσύ ενδιαφέρεσαι για τα υλικά και καλά κάνεις, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό σου και μπράβο που το κάνεις όπως το κάνεις και να συνεχίσεις να το κάνεις έτσι. Εγώ, όμως, που είμαι παπάς, ενδιαφέρομαι για τους ανθρώπους που θα μπουν μέσα στο ναό, άρα δεν θέλω να έχει υγρασία, δεν θέλω να τους διώξει υγρασία, θέλω να έχει ένα περιβάλλον ζεστό για να προσευχηθούν και να λατρεύσουν τον Κύριο. Και με ενδιαφέρουν και τα κοιμήλια του ναού. Με ενδιαφέρουν τα κινητά κοιμήλια, να μην σκευρώσουν εικόνες, να μην σκουριάσουν τα καντιλέρια. Εσύ λοιπόν φροντίζεις τους στίχους μου και εγώ μέσα από σένα φροντίζω το ποιμνιό μου και τα κοιμήλια του ναού να τα προστατέψω από την υγρασία και να τα δώσω και άλλη διάρκεια ζωής. Νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ώστε να γίνουν διαφορετικά και οι νέοι να υποκτίζονται σήμερα. Νομίζω ότι ο Σεβασμιότητας θα μας το επιτρέψει. Αν μπορώ λίγο να συμπληρώσω. Πραγματικά, δηλαδή, είναι ένας προβληματισμός. Νομίζω ότι περισσότεροι Μητροπολίτες ή κτήτορες, γιατί αυτοί θεωρούνται τώρα πλέον οι κτήτορες των ναών, έχουν άγνοια όλων αυτών των υλικών. Είναι ελάχιστοι αυτοί που ασχολούνται με την ναοδομία. Επειδή έτυχε να επισκεφτώ την Αλβανία, γιατί ένα διάστημα δίδασκα εκεί στη θεολογική σχολή και ο Αναστάσιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, ήταν αυτός που κατήφθηνε και τους ναοδόμους και τους μηχανικούς προκειμένου να κάνει ένα ναό και ο οποίος πραγματικά ο καθεδρικός ναός των Τυράννων είναι σήμερα ένα μνημείο το οποίο πληρεί νομίζω πάρα πολλές από αυτές τις προϋποθέσεις τις παραδοσιακές. Αυτό που με ενδιαφέρει επίσης και σαν αγιογράφο, γιατί είμαι και αγιογράφος, τα κονιάματα, θέλω να πιστεύω τα δικά σας, έχουν και μεγαλύτερη δυνατότητα, μου δίνουν περισσότερη δηλαδή, περισσότερες δυνατότητες να ζωγραφίσω πάνω τους, χωρίς να δω την υγρασία να ανεβαίνει και να καταστρέφει πρόσωπα και εικόνες. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί σήμερα δυστυχώς έτσι όπως γίνονται οι ναοί μας, όταν πάμε να γεωγραφήσουμε ένα ναό, βλέπουμε τα κακοφτιαγμένα και πολύ φιλικά προς την υγρασία κονιάματα, τα οποία στο τέλος μας αναγκάζουν να κολλάμε μουσαμάδες επάνω στο ναό. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε καταργήσει και την τοιχογραφία, την τέχνη της τοιχογραφίας. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι μια δική σας πρόταση. Τουλάχιστον τα κονιάματα να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτά που είπε και ο Δεσπότης ο Ναθαναήλ. Η υγρασία πραγματικά είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να μας... Να καταφέρουμε να αποτρέψουμε την καταστροφή ακόμη και των κοιμηλίων μας. Ευχαριστώ και συγγνώμη που δευτερολόγησα. Ευχαριστούμε κι εμείς. Βλέπω ένα χεράκι από ένα παλιό γνώριμο. Θέλεις να μιλήσεις, κύριε Κυριάκο? Ο κύριος Μάγος μας ακούει? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι καταρχήν που βρίσκομαι σε αυτή την ομίγυρη και πέρα από όλους και πάνω από όλους να χαιρετήσω τους καθηγητές μου. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση η οποία έχει να κάνει με την πρόσφατη ενασχόλησή μου με τον οικισμό της Σύμης. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι εφικτό
αντί να εφαρμοστεί, είναι κατανοητό γενικά ότι οι μελέτες των κονιαμάτων και η χρήση των συγκεκριμένων υλικών γίνεται για συγκεκριμένα και μεμονωμένα μνημεία όπου υπάρχουν μελέτες. Θα μπορούσε και έχει γίνει στον ελλαδικό τουλάχιστον χώρο η εφαρμογή ενός γενικότερου κανονισμού για το σύνολο ενός οικισμού, η αντιμετώπιση του με κάποιες γενικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους που επενδύουν στα κτίρια τους να εφαρμόσουν συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένα υλικά. Έκανε διακοπή και δεν άκουσα τις τελευταίες σας δύο φράσεις. Την ερώτηση δεν άκουσα. Η ερώτηση είναι αν υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο παραδείγματα όπου είτε το κράτος, είτε ο Δήμος, είτε οι τοπικοί φορείς έχουν εκπονήσει μία μελέτη ή έχουν δώσει συγκεκριμένους κανόνες γενικής εφαρμογής για τα κτίσματα ενός οικισμού. Και συγκεκριμένα το λέω γιατί επί της ουσίας στον οικισμό της Σύμης η εμπειρία μου, η μικρή εμπειρία μου αυτό το διάστημα του τελευταίου είναι ότι ο καθένας χτίζει όπως θέλει και σίγουρα με πολύ τσιμέντο. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν παραδείγματα όπου γενικοί κανόνες μπορεί να εφαρμοστούν ή να θεσπιστούν από το κράτος. Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, οι γενικοί κανόνες αφορούν την αρχιτεκτονική, δηλαδή το να τηρηθούν κάποιοι κανόνες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στα διάφορα περιβάλλοντα και νησιά και οικισμούς. Τώρα, όσον αφορά τη δόμηση, κάθε φορά ακολουθείται κάποια μελέτη, η οποία όταν πρόκειται για ιδιωτικό κτίριο, είναι και στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη, αν θα την ακολουθήσει ή όχι. Εκτός αν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι κηρυγμένο ή υπάρχει κάποια συγκεκριμένη οδηγία, η οποία όμως πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη για το συγκεκριμένο κτίριο, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω εγώ. Η κυρία Μαΐστρου μάλλον είναι η αρμοδιότερη να σχολιάσει. Όχι, δεν είμαι αρμόδια. Απλά θα επικυρώσω αυτά που είπε η κυρία Δαλκαφούκη. Πράγματι έτσι είναι. Και έχει δίκιο και ο συνάδελφος. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στα νησιά μας, όχι μόνο στη Σύμη, αλλά και σε μεγαλύτερα νησιά, έχω δει δηλαδή μεγάλες καταστροφές από μηχανικούς στο Πλωμάρι Λέσβου. Και όχι μόνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ανακοινώσεις ή φυλάδια σαν αυτά, εντάξει, και σαν αυτό που βγάλαμε εμείς τώρα στην ελληνική εταιρεία που θα συμβάλλει η κυρία Δαλκαφούκη στην εκτύπωσή του, αλλά και ίσως και φυλάδια από την εταιρεία Δαλκαφούκη και από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ασχολείται με σχετικά κονιάματα, αυτά να μπορεί να μοιραστούν, να πάνε στα τοπικά τεχνικά επιμελητήρια, να καταλάβουν οι μηχανικοί ότι δεν είναι το μετόν και το τσιμέντο ή τσιμεντοκονία η λύση. Γιατί πραγματικά καταστρέφουν όλα τα παραδοσιακά κτίρια. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ενημέρωση. Όπως το λέτε. Κυρία Μπόνη, θέλετε να επανέλθετε? Αν μου επιτρέπετε να πω μία και πιο γενική παρατήρηση. Στην Ελλάδα έχουμε μία, κι άλλες φορές το έχω δει, έχουμε μία νεωτερικίστικη, πώς να το πω, υπερβολή. Δηλαδή τι, κάποια στιγμή τα συνεργεία χάθηκαν. Χάθηκε από τα συνεργεία, αλλά και από τους μηχανικούς ακόμα, χάθηκε η συνέχεια της τεχνικής, η συνέχεια της οικοδομικής. Τα καινούργια υλικά δηλαδή έσβησαν τα παλιά στην πραγματικότητα. Οπότε η επαναφορά τεχνικών παλιών σημαίνει επανεκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Από τους μηχανικούς που θα βγουν στα έργα μέχρι τους παλιότερους μηχανικούς που είναι εκπαιδευμένοι μόνο με τον μπετόν και τα τσιμέντα, αλλά και τα συνεργεία. Διότι τα συνεργεία δεν είναι πλέον μόνιμα, είναι, πώς να το πω, είναι, συγκροτούνται κατά περίπτωση. Δεν υπάρχει μία γνώση η οποία πηγαίνει από τον μάστορα στον βοηθό, ο οποίος μετά θα γίνει πρωτομάστορας.
Επομένως, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είτε με γραπτά, με φυλάδια, με παρουσιάσεις, με επιτόπου δουλειά, πρέπει και μέσω των μεταπτυχιακών μας φοιτητών πρέπει να βγει μια τέτοια πληροφορία προς τα έξω. Δηλαδή, η διάχυση της γνώσης πρέπει να είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Γιατί τα παιδιά που εκπαιδεύονται τώρα ως μεταπτυχιακοί είναι αυτοί που θα αναλάβουν τα έργα στο μέλλον. Δηλαδή, στα επόμενα 10-15 χρόνια θα είναι επικεφαλής έργων. Τέτοιου είδους. Άρα πρέπει να ξέρουν τις παλιές τεχνικές. Εμείς σβήνουμε τα παλιά πράγματα και βάζουμε τα καινούργια, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να προσθέτουμε τα καινούργια. Χωρίς να σβήνουμε τα παλιά. Κάπως έτσι πάντως και το πουλούκι, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη, Αλέκα, δεν τελείωσε μάλλον. Έλεγα ότι το πουλούκι κάπως έτσι γεννήθηκε. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι, και θέλουν να βιώσουν τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, πηγαίνοντας από μέρος σε μέρος, κάνοντας έρευνα και γνωρίζοντας τους ανθρώπους που δούλευαν εκεί πέρα και δίνοντας τη νέα γενιά αυτήν ακριβώς τη γνώση. Κύριε Αμπόνη, θέλετε να επανέλθετε? Ναι, θα ήθελα με τοποθέτηση και όχι ερώτηση. Εν μέρη καλύφθηκα την κυρία Λεξοπούλου, γιατί ακριβώς αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ότι για να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια σε αυτό το τομέα χρειάζονται τρία σκέλη. Το ένα είναι η εκπαιδευμένη μηχανική, το δεύτερο είναι τα υλικά και ο ενδιάμεσος κρίκος είναι οι μάστορες, οι τεχνίτες οι οποίοι θα εφαρμόσουν. Γιατί υλικά χωρίς τεχνική δεν γίνεται. Δεν σας κρύβω ότι και ο τρόπος τοποθέτησης, δηλαδή τα στάδια εφαρμογής, το αν το πατάει ή όχι, το είδος των εργαλείων, το είδος του πατήματος για να βγει έξω η πρώτη ύλη κτλ. Αυτό έχει μια τεχνογνωσία που δεν αρκεί μόνο το υλικό. Θέλει και τεχνογνωσία κατασκευαστική, η οποία δυστυχώς έχει χαθεί. Κόπηκε η παράδοση και πρέπει να την ξανακερδιθεί από την αρχή. Και τι καταφέραμε τώρα? Έχουμε καταφέρει μέσω του διεθνωτικού προγράμματος ότι έχουν παραχθεί μια μεγάλη ευρύτατη γενιά μηχανικών ευαισθητοποιημένων και που έχουν γνώσεις. Έχουν ενεργοποιηθεί οι εταιρείες για να τους δώσουν την πρώτη ύλη και μας λείπει η εκπαίδευση των μαστόρων που θα την εφαρμόσουν. Μας λείπει, δηλαδή, ενώ έχουμε masters στους μηχανικούς, δεν έχουμε μαΐστορες της τεχνικής. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο. Πρέπει να είναι μαΐστορες, masters, αλλά στην τεχνική. Τα χέρια μας εμάς των μηχανικών είναι χωρίς ρόζους. Είναι άσπρα και λεπτά. Δεν είναι σκοροκοφαγωμένα μέσα στον ασβέστη και δεν ξέρουμε να πιάσουμε το μυστρί, δεν ξέρουμε να εφαρμόσουμε το κονίαμα. Είμαστε χαρτογιακάδες. Δεν γίνεται μόνο με τους δύο πόλους, άμα λείπει ο ενδιάμεσος. Και ο ενδιάμεσος έχει τεχνογνωσία. Πού θα τη μάθουμε, δεν ξέρω, θα ξαναανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή. Διότι χάθηκε η σειρά. Χάθηκε η τεχνογνωσία. Αυτό που μεταδιδόταν από στόμα σε στόμα, από πρωτομάστορα σε παραγιό. Σε βοηθώ και σε παραγιό. Αλλά να μην επιτουζόμαστε, μάλλον να δούμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην αποκατάσταση. Ακόμα και στη σύγχρονη δόμηση. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ ποιοι είναι οι μπεταρτζίδες, οι τουβλάδες, οι μοσαϊκτσίδες, ποιοι είναι, από ποιες σχολές παράγονται. Ποιος τους μαθαίνει, ποια είναι η πιστοποίησή τους. Ζούμε σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν άρτιες μελέτες, άρτιες επιβλέψεις και ποιος έχει επιβλέψει την κατασκευή, επιστασία εννοώ, να δει επιτόπου τι γίνεται, αν βάζουν τα σίδερα, αν βάζουν τις διαρμητικές, τα σίδερα, τα τζινέτια, εάν ξεκαλουπώνουν τη σωστή, αν έχουν την κατάλληλη υγρασία. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Επαφίεται σε έναν μάστορ ο οποίος μόνος του δουλεύει την κατασκευή. Επομένως, έχουμε ένα τεράστιο κενό πιστοποίησης των κατασκευών, διότι είναι πιστοποιημένα στα χαρτιά. Στην πράξη δεν υπάρχει
καμία εγγύηση. Ενώ υπάρχουν σε επίπεδο υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, περνάνε από πιστοποιήσεις και είναι πιστοποιημένοι τεχνίτες, στη φάση της κατασκευής, στον τομέα των οικοδομικών, δεν υπάρχουν πιστοποιήσεις, δεν υπάρχουν σχολές. Όντας λοιπόν στην τεχνική εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση, διαπιστώνω αυτό το έλλειμμα και έχω εισηγηθεί στο τεχνικό επιμελητήριο ότι ή πρέπει να ενταχθεί στην τυπική επαγγελματική εκπαίδευση ή πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες δομές για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Και δεν είναι αμεληταίο αυτό το πράγμα. Και στις αποκαταστάσεις και στις σύγχρονες δομές μας λείπει η δευτεροβάθμια, μας λείπουν οι τεχνικοί, μας λείπουν οι πιστοποιήσεις και το εργαζομένο. Κλείνω αυτό το θέμα και πάω λίγο σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κύριος Τρίφων, δεν θυμάμαι το επώνυμό του και να με συγχωρεί. Για τους ναούς και το πώς κτίζονται. Μια τοποθέτηση πάλι είναι ότι οι ναοί κτιζόντουσαν πάντοτε με τα υλικά που ήταν διαθέσιμα σε κάθε περίοδο. Θα μπορούσαν λοιπόν να κτίζονται ναοί από μπετόν και να έχουν την αισθητική του μπετόν, και μιλάω τώρα στην αρχιτέκτο, και να βρουν και έναν τρόπο να κολλήσουν τις φωτογραφίες επάνω. Υπάρχουν μέθοδοι. Αυτό που είναι παράτερο, και ας το δει η Εκκλησία, είναι το εξής, ότι κάθε υλικό και κάθε τρόπος δομής παράγει και μία αισθητική. Οι τρούλοι, οι αψίδες, τα κεραμοπλαστικά στις όψεις δεν ήταν διακοσμητικά στοιχεία με τα σκέτα. Ήταν η προέκταση της κατασκευής που γινόταν και κέντημα, γινόταν και μπερμπίλι. Αλλά πρώτον, η δομή του τρούλου του τόξου ήταν καταρχήν κατασκευαστική ανάγκη και μετά προέκυπτε και η διακόσμηση, προέκυπτε και η ενσωμάτωση της τοιχογραφίας επάνω στις μορφές αυτές, δηλαδή ο Παντοκράτορας στο κέντρο, η αγκαλιά της Παναγίας σε μια κόγκη και αγκάλιασε η εικονογραφία, αγκάλιασε το πνεύμα, αγκάλιασε μια δομική ανάγκη. Σήμερα λοιπόν, όταν κατασκευάζεται μια εκκλησία από μπετόν, δεν υπάρχει ανάγκη τρούλου, δεν υπάρχει ανάγκη τόξου. Είναι σκέτη μορφή χωρίς ανάγκη. Και πολύ περισσότερο η διακόσμηση των όψεων. Άρα λοιπόν η εκκλησία που τόσο, ας το πούμε έτσι, δίνει βάση στο είναι και όχι στο φαίνεσθε, αυτή τη στιγμή παράγει ναούς που δεν είναι, αλλά μόνο πρέπει να φαίνονται. Άλλο είναι, άλλο φαίνονται. Ας το σκεφτεί, Δημήτρη, είναι... κλείστο λίγο, συντόμευσα. Okay. Είχε απόλυτο δίκιο όμως ο κύριος Ζαμπόνης. Ναι, ναι. Εντάξει, έτσι είναι. Ναι, ναι. Απόλυτο και συμφωνούμε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στο τι θέλουν να κάνουν στην οδομία και τι κάνουν στο τέλος. Και χωρίς κανένα μεγάλη κουβέντα. Για να το λέμε και αυτό. Ναι, τώρα σήμερα οι ναοί κτίζονται σύμφωνα με τα λεφτά που έχει ο Μητροπολίτης. Οπότε... Υπάρχει άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Άλλο σχόλιο, ίσως. Δεν βλέπω κάτι και στο chat. Η Μελίσσα Σελεβίστα. Μαρία. Εγώ θέλω, κύριε Ρακαδά. Δεν σε βλέπω. Συγγνώμη, Μελίσσα, δεν σε βλέπω. Μισό λεπτό. Για πες μας. Ναι. Όπα. Ναι. Δεν είδα χεράκι, δεν σε πήρα χαμπάρι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Μάγος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο κύριος Μάγος, ναι. Ωραία, ωραία. Αν υπάρχει δηλαδή σήμερα νομοθεσία που να προσδιορίζει τέτοιου είδους εργασίες στα ιστορικά κτίρια ή στους οικισμούς. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όσον αφορά βέβαια τα κονιάματα, έτσι. Δηλαδή εννοώ ότι όλα τα νομοθετήματα που βγαίνουν, είτε τα διατάγματα, είτε υπουργικές αποφάσεις κτλ., αφορούν σε περιορισμούς που μπαίνουν σε μορφολογικά στοιχεία,
ή σε όρους δόμησης και τα λοιπά, και όχι για επιλογή ή τρόπους επιλογής μάλλον πάνω σε κονιάματα. Και ίσως αυτό θα ήταν δύσκολο να γίνει σε νομοθέτημα, γιατί έτσι κι αλλιώς το κάθε κτίριο ή κάθε κατασκευή και τα λοιπά είναι ιδιαίτερα από μόνη της και δεν θα μπορούσε, πιστεύω, να υπάρχει τέτοιου είδους νομοθέτημα που να λέει, που να προσδιορίζει μάλλον κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι φορείς προστασίας που ελέγχουν τέτοιες μελέτες δεν ζητούν κάθε φορά, όταν πρόκειται δηλαδή για ένα κτίριο που θα αποκατασταθεί και τα λοιπά, ζητούν από τον ιδιώτη πια να προσδιορίσει τι είδους κονιάματα θα χρησιμοποιήσει, και πάντα η, ας το πούμε, η ευχή, να το πω έτσι, είναι να, αυτά να είναι συμβατά με τα υπάρχοντα και ως προς τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες και τα λοιπά. Δηλαδή μπαίνει πάντα σαν παρατήρηση, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που να το προσδιορίζει, και δεν νομίζω αν ποτέ υπήρχε κάτι και σε άλλη χώρα. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά για την Ελλάδα ξέρω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, επειδή ρώτησε κάτι για τη ΣΥΜΗ και τα λοιπά. Αυτό. Okay. Ναι, συνήθως, για να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Σελεβίστα, όσα τέτοια στοιχεία έχουμε δει που αφορούν οικισμούς πια, είναι στο επίπεδο της μορφής. Έτσι, ακριβώς. Το κυριότερο παράδειγμα, το πιο ολοκληρωμένο, είναι η Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε φουρούσια από μπετόν, προεξοχές πλακών, που παριστάνουν δηλαδή, πολύ λίγη αρχιτεκτονική που να φτάνει στο όριο του να μην αποκαλύπτει τον σκελετό του μπετόν έχουμε. Ακόμα και στην Άνω Πόλη, που είναι πολύ προσεγμένες και ιδιωτικές κατασκευές περισσότερες. Οπότε, δεν έχω μεγάλη, πώς το λένε, δεν έχω πολλές ελπίδες. Δεν ξέρω τι κάνουν στην Ιταλία αντίστοιχα, όπου έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ πιο αυστηροί. Και επίσης έχουν και μία καλύτερη συμπεριφορά ως προς την σχέση τους με τις παραδοσιακές τεχνικές. Αυτοί δεν τις έχουν ξεχάσει. Εδώ στην Ελλάδα, αν βρείτε 10 συνεργεία μοσαϊκών, είναι ζήτημα. Στην Ιταλία πάλι αναλογικά πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερο. Να συμπληρώσω. Για απλά μοσαϊκά. Να συμπληρώσω. Θέλετε κάτι, επειδή είναι σίγουρο ότι νομοθέτημα είναι δύσκολο να υπάρχει και να υφίσταται για ολόκληρο οικισμό ή τέλος πάντων για πλήθος κτηρίων. Στη Ρόδο όμως, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια ως κανονισμό, και μάλιστα ήταν μια έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου και το Υπουργείο Πολιτισμού, είχαμε κάποιες οδηγίες για το τι κονιάματα πρέπει να χρησιμοποιούνται, ο γενικότερος τρόπος εφαρμογής τους, ή για τα βοτσαλωτά που έχουμε εδώ στα Δωδεκάνησα. Και να κάνω και μια παρένθεση, πριν από λίγο ήμουνα σε ένα σεμινάριο στο ΚΕΚ, το ΚΕΚ Γεννηματά συγκεκριμένα, στο οποίο συνάδελφοι δίνουν μαθήματα, και μάλιστα εργάτες του Υπουργείου Πολιτισμού δίνουν μαθήματα στον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει για να φτιάξουν, για να μάθουν πώς φτιάχνονται τα βοτσαλωτά, γιατί ακόμα και σε αυτό τη μικρή λεπτομέρεια πάλι παρισφρεί το τσιμέντο και χρησιμοποιούμε πολύ σκληρότερα υλικά, με αποτέλεσμα να τα καταστρέφουμε αντί να τα φτιάχνουμε. Θέλω να πω ότι γίνονται προσπάθειες, έτσι, συμπληρώνοντας τον κύριο Αμπώνη. Απλά δεν, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι νομοθέτημα, είναι κάποιος κανονισμός, είναι μια προσπάθεια πιο ίσως καθημερινή, ερασιτεχνική, προκειμένου να σωθεί το οτιδήποτε. Okay. Μαρία, Δούση εννοώ. Μήπως θα ήθελες να κάνεις κάποιο σχόλιο? Σε βλέπω να ετοιμάζεσαι. Καταλαβαίνω τον Κυριάκο πάρα πολύ. Είναι ένα έλλειμμα γενικότερο και αφορά, εντάξει, μας μίλησε για τη ΣΥΜΗ, αλλά αφορά πάρα πολλούς παραδοσιακούς οικισμούς, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα.
ίσως το επίπεδο της τοπικής, ας το πούμε, αυτοδιοίκησης με τη συνέργεια, ας πούμε, το μεταπτυχιακό μας θα μπορούσε να συνδράμει σε αυτή την περίπτωση. Κάθε οικισμός έχει συγκεκριμένους, ας πούμε, τρόπους δόμησης, συγκεκριμένες τεχνικές, και όσο αφορά στα κονιάματα επίσης θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια να βρεθούν κάποιες προδιαγραφές, τις οποίες να τις έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, να τις δίνει στους μηχανικούς ή στους ιδιώτες. Μετά όμως υπάρχει το άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα του κόστου. Δηλαδή ο ιδιώτης σου λέει θα πάρω εγώ τον τεχνίτη, για να έρθω στα λόγια του Δημήτρη του Αμπώνη, και να το κάνω σήμερα και αύριο να είναι έτοιμο, αλλά το άλλο θέλει μια διεργασία, θέλει να προμηθευτώ υλικά, θέλει εξειδικευμένο τεχνίτη. Δηλαδή είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το τομέα και η Αλέκα το είπε, στην Ιταλία το έχουν ήδη από την αρχή, ας πούμε, δεν έχουν χάσει το νήμα. Εμείς αυτό πέρα το χάσαμε. Άρα η προσπάθεια πρέπει να είναι μια συνέργεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τεχνικού επιμελητηρίου και των μεταπτυχιακών των δικών μας και των αντίστοιχων υπουργείων που ενεργοποιούνται, ας πούμε, διάφοροι, ας πούμε, άνθρωποι εξειδικευμένοι πάνω στα ζητήματα αυτά και ενημερώνουν τον κόσμο. Είναι περίπλοκο δηλαδή το θέμα. Αυτό μόνο, σαν προστίκη στη συζήτηση. Όπως και μια πολύ μικρή συγγνώμη για την, ξανά για την παρέμβασή μου, όπως και η διατήρηση όλου αυτού, γιατί είχαμε και πάλι παραδείγματα σχολείων ουσιαστικά στη Ρόδο που μαθαίναμε καινούριους πετράδες, βγήκε μια γενιά πετράδων η οποία έκανε αποκατάσταση πολλά μνημεία εδώ στη Ρόδο και έφυγε, συνταξιοδοτήθηκε, δεν υπήρξε συνέχεια και πάλι. Επομένως, μπορεί να γίνουν όλα αυτά και να γίνουν συνέργειες με πανεπιστήμια, με τοπικούς φορείς, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια θεσμοθέτηση έτσι να έχουν και σε βάθος χρόνου να αφήσουν κάτι. Okay. Θα τολμούσα να πω ότι υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόβλημα σε αυτό. Επειδή όλοι στην Ελλάδα θέλουμε να γίνουμε επιστήμονες και κατά προτίμηση από ΑΕΗ. Με αποτέλεσμα, ποιος θα ήθελε να πάει σήμερα να γίνει μάστορας? Ποιος από εμάς θα ήθελε να στείλει το παιδί μας, το παιδί του να γίνει πετράς? Κάποιος από τους παρόντες ίσως? Εγώ, κυρία Ρακαβάκη... Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα σε αυτό, πιστέψτε με. Γι' αυτό τόσο εύκολα παρατήσαμε αυτές τις τέχνες και χάσαμε τη συνέχεια, όπως λέτε, επειδή τις παρατήσαμε στους μετανάστες σε πρώτη φάση. Έτσι δεν είναι? Όχι, εδώ ήθελα να σας πω ότι παρακολούθησα το πελέκημα της πέτρας και το κτίσιμο με τον Μαστρομανώλη, τον Πιπεράκη, ας πούμε, από την Κρήτη. Αχα, ναι, ωραίος. Μου έδωσε και ένα δίπλωμα και έχουμε κτίσει, ας πούμε, και μια εκκλησία στο Άγιο Όρος, ας πούμε, από πέτρα με 60 πόντους τείχο. Αλλά δεν είναι, εντάξει, είναι μια γνώση που ήθελα εγώ να την αποκτήσω, ας πούμε. Τώρα, τα παιδιά μου κανένας δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, δεν είναι... Αντίστοιχα, η νέα γενιά δύσκολα, ας πούμε, θα πιάσει την πέτρα, ας πούμε, γιατί τα χέρια ανοίγουν. Είπε κάτι ο Δημήτρης ο Αμπώνης, ότι είμαστε, ας πούμε, του γραφείου. Δεν είμαστε όλοι του γραφείου, ας πούμε. Είμαστε και του πεδίου, ας πούμε, κάποιοι. Δεν... Έτσι. Okay. Να μην δώσουμε συνέχεια, όμως. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, αλλιώς... Να το κλείσουμε. Ναι. Ναι, κυρία Παπαγιάννη. Εγώ από την πλευρά μου ευχαριστώ τον Νίκο Δαλκαφούκη, τις δύο ομιλήτριές μας. Ήτανε πραγματικά μια καταπληκτική βραδιά, όπου φτάσαμε παραλίγο στον αριθμό 100, ας πούμε, των συμμετοχόντων. Αλλά θέλω να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι σε 21 μέρες θα έχουμε πάλι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση σχετικά με την αναστήλωση στο γεφύρι της πλάκας και θα σας στείλουμε βέβαια προσκλήσεις, αλλά σας το υπενθυμίζω να ξέρετε ότι στις 13 του Απρίλη, Τετάρτη, ίδια ώρα, από τους ίδιους συνδιοργανωτές θα έχουμε αυτή την παρουσίαση. Και δίνω το λόγο στην κυρία Αρκαδάκη για να κλείσει την βραδιά. Ναι. Και πριν από εκεί να πω και εγώ για στα προσεχώς ότι θα έχουμε τον κύριο Πενέλη σε μια παρουσίαση η οποία έχει το πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Η διερεύνηση της ρωτώντας», δεν είναι ακριβώς αυτός ο τίτλος, αλλά το ζουμί θα πω περίπου, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την αφίσα.
θα μιλήσει για το πώς διερευνήθηκε η ρωτώντα από πλευράς πολιτικού μηχανικού με τα μέσα της δεκαετίας του 70-80 και με τα μέσα τα σημερινά. Κατά. Δηλαδή, το ποια ήταν η πρόοδος που συνετελέστη στο μεταξύ από πλευράς πολιτικού μηχανικού στις διαγνώσεις βλαβών και όλα αυτά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Δαλκαφούκη και την Ιωάννα για την παρουσία του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για μας μέχρι τώρα και είμαι σίγουρη ότι συνεχίζετε να μας στηρίζετε σταθερά. Και θέλω να επισημάνω όσα, έτσι για να κλείσουμε, την άκρα σεμνότητα με την οποία κάνατε την παρουσίασή σας. Είμαι σίγουρη ότι είχατε να δώσετε πολλά ακόμα παραδείγματα. Αλλά είπατε πολύ λίγα πράγματα, δηλαδή ήταν η πρώτη περίπτωση που είχαμε σε αυτή τη σειρά των διαλέξεων όπου η συζήτηση πήρε περισσότερο χρόνο από την παρουσίαση. Αυτό ήταν πολύ... Πολύ ωραία αφορμή. Ναι. Ακριβώς, ήταν πρωτοφανές. Και πράγματι, αυτή η άκρα σεμνότητα που σας διακρίνει, παρόλο που είστε μια καθιερωμένη εταιρεία, είναι θεωρώ ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Χαρήκαμε που ήσασταν κοντά μας και περιμένουμε και τις επόμενες ευκαιρίες. Καλό βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλά. Και καλά. Γεια σας.